πολύ καλά. Και σήμερα μάλιστα είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Οπότε αφήστε τα αυτοκίνητά σας να ξεκουραστούν για σήμερα. Πάρτε το ποδήλατο ή πάρτε λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ, οτιδήποτε υπάρχει, γιατί είναι όλα δωρεάν σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, μέχρι και τις 5 η ώρα. Εσύ... Εγώ είμαι ο πίσω, ξέρεις, αυτός που κάνει έτσι να φανεί στην τηλεόραση. Είσαι εδώ. Γεια σου, ρε παιδί μου, καλημέρα. Α, στον αέρα θα το κάνουμε αυτό. Ναι, να σου πω κάτι, εγώ λέω να σε αγκαλιάσω σήμερα. Γεια σου. Και ξέρετε τι έχω μάθει. Να σου πω κάτι, πρέπει, διάβασα κάτι. Λοιπόν, να αγκαλιάζετε, λέει, όσο περισσότερα άτομα μπορείτε κάθε μέρα, γιατί κάθε φορά που αγκαλιάζουμε κάποιον, αυτό μας δίνει ενέργεια. Μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια το να αγκαλιάζουμε. Οπότε αυτά τα πολύ. Ξέρετε, τα φιλιά αυτά τα ψεύτικα. Δεν δίνουν ενέργεια. Θέλει. Θες ενέργεια τώρα. Όχι, τώρα την έχω πάρει. Είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ θα πολύ. Θέλω τον λογαριασμό στο τέλος του μήνα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, ρε παιδιά. Ο Δημήτρης. Πάλι πετάει ο Δημήτρης. Σε τι πάρτι ήσουν όλη νύχτα και σε. Για το Star Party. Για το Star. Star Party, λοιπόν. Σήμερα έχουμε πολλούς Star εδώ πέρα. Έχουμε τη Μάρα Καρέτσου. Διάσημη, παγκοσμίως διάσημη γλύπτρια. Που, δηλαδή, σας υπόσχομαι πως θα πάθετε πλάκα με αυτή τη γυναίκα. Ωραίο. Έχουμε τον Πέτρο Ίμβριο. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Δεν ξέρω, καλό παιδί. Τραγουδιστής. Λοιπόν, έχουμε καυτά δίδυμα. Καυτά δίδυμα, δύο ζευγάρια δίδυμα, παρακαλώ. Και έχουμε ένα πολύ καυτό ζήτημα, θα έλεγα. Το θέμα της ζήλιας. Όχι, πάλι τα ίδια. Πέρα μου, ρε πρωί-πρωί, τι με ζήλες. Στο κουνφού είχα πάει, σου λέω. Για πείτε μου λίγο, να κάνουμε τη δοκιμή αυτό το παιχνίδι που μου αρέσει τόσο πολύ. Ξέρετε, έχω ένα παιχνίδι που το έχω ευχαριστηθεί. Θα λέω μια λέξη, θέλετε ένα τραγούδι. Αλλά όποιος το βρει πρώτος θα κερδίσει. Τι θα κερδίσει. Ένα φωτιστικό. Φωτιστικό κερδίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Ή μια κρεβατοκάμαρα κάθε Παρασκευή. Σήμερα μάλιστα θα μάθουμε ποιος κέρδισε το φωτιστικό εχθές. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πολύ σύντομα θα μάθετε το όνομα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Και μπορείτε να τηλεφωνείτε και σήμερα, γιατί θα έχουμε και κρεβατοκάμαρα την Παρασκευή. Εσείς που παίρνετε για το φωτιστικό είστε στην ίδια κλήρωση. Λοιπόν, το τηλέφωνο το βλέπουμε εδώ, 90 11 231 200. Δεν ξέρω, ναι, και βλέπουμε και την κρεβατοκάμαρα, βλέπουμε και το φωτιστικό. Με καγκελάκι την βλέπω, καγκελάκι, πολύ ρομαντικό, εμένα μου αρέσει αυτό. Το καγκελάκι? Το καγκελάκι μου αρέσει. Δεν το βρίσκω ρομαντικό, το βρίσκω λίγο άγριο. Ο άγριο. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, ζήλια, ένα τραγούδι με ζηλεύω. Ζήλια μου, ζήλια μου. Λοιπόν, μια πιο δύσκολη λέξη. Τσιγάρο. Στο τσιγάρο που κρατώ. Εγώ άλλο σκεφτόμουν, παιδιά. Του Πάριου. Το. Είσαι το τσιγάρο. Ή του Καρβέλα. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσυγγραφό. Να, το θυμάσαι αυτό. Άλλο τι, για πείτε καμιά λέξη. Μίλα. Εγώ το έκοψα. Μίλα μου. Ναι, μίλα μου. Όχι, τα φρούτα λέει. Μίλα. Μίλα με κατάλληλα. Για φρούτα. Φρούτο είσαι εσύ. Μπράβο, Δημήτρη. Μίλο μου κόκκινο. Πώς πάει. Πώς είναι ο Κώστας, Κώστα, πες το εσύ. Συγγνώμη, και εσύ είσαι μουσικός. Εγώ... Μίλο μου κόκκινο. Μίλω με όμικρον το κολό. Είπε να θυμηθεί τα τραγούδια της πατρίδας του. Συγγνώμη, ποια είναι η πατρίδα του? Η Νορβηγία. Έχουν δημοτικά. Λίγα λόγια για την πατρίδα. Λίγα λόγια για την πατρίδα του, έτσι. Την Ελλάδα. Άντε, μπράβο. Ο Δημήτρης είναι πολύ δυσκόσμου. Πρωί. Λοιπόν, τι νέα έχουμε σήμερα. Ήρθατε με αυτοκίνητο, όχι. Ελπίζω να έρθετε με ποδήλατο στον Ταύρο. Τα πόδια. Όσο στον δρόμο. Πολύ καλά. Δίπλα μου, από την Κλειφάδα, έχουμε τα πόδια. Με τα πόδια. Δεν θα βρέξει τα κολυμπήσια μου. Λοιπόν, γιατί ο Δημήτρης ο Κοντοστάνος έχει τέτοια κορμάρα. Από την Κλειφάδα στον Ταύρο με τα πόδια. Και πρέπει να σας πω, εσάς που δεν μένατε στην Αθήνα, και εγώ τώρα ήρθα προχθές, ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Ο Κοντοστάνος μένει στην Κλειφάδα. Αλλά δεν ξημερώνεται σπίτι του με τα πάρτι που πάει. Δημήτρη. Καλά, από τα πάρτι δεν καλά. Θα δούμε, σταματήσω να πηγαίνω, τι θα λέτε. Λίγα πράγματα. Να πηγαίνεις εσύ. Η Σταματίνα, λοιπόν, να σας πω λούφα και παραλλαγή. Τι θα σκεφτείτε? Ότι κάθεται και δεν δουλεύει. Ότι κάθεται και δεν δουλεύει. Ότι πάει και σταματήνα σε πάνω. Ένα μεγάλο σου ξέρετε, την ταινίαρα. Τρομερή ταινία. Τρομερή ταινία του Νίκου Περάκη. Και τώρα μάλιστα έχουμε και συνέχεια. Έχουμε κάνει το νούμερο 2. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Η ιστορία συνεχίζεται.
και 22 χρόνια μετά την ταινία Λούφα και Παραλλαγή, που πραγματικά ήταν σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, πολύ ωραία. Έχουμε τη συνέχεια από τον κύριο Περάκη, με ένα cast νεαρών ηθοποιών, πολλοί από τους οποίους είναι άφθαρτοι, δεν είναι πολύ γνωστοί. Και αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό του κύριου Περάκη. Η πανέμορφη. Εννοείται, καλά, η Δίκη Καγιά, η πανέμορφη, στο πρώτο της Βήμα ως ηθοποιός, η οποία έσκησε από ό,τι μας είπε και ο σκηνοθέτης, αλλά και η συνάδελφη. Θα μου πεις, βέβαια, τέτοια προσόντα και πολύ καλά. Για να μην σκίζεις. Να μην είσαι, σκίζεις από όλες τις υπόλοιπες ακόμα. Είναι καλή όμως, παίζει καλά. Ε. Όχι, ναι, μας είπαν ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να σου πω, ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά στα γυρίσματα. Ήταν για ένα μήνα περίπου στην ΚΟ, το διασκεδάσανε, μαυρίσανε. Απέναντι είναι και το Μποντρούμ, κάτσε να λέμε η Μύκονος της Τουρκίας. Ήρθαν και οι Τουρκάλες. Αυτό, Σταματίνα μου, πολύ, ναι. Πολύ είναι αυτό τέλος πάντων το ελληνοτουρκικός έρωτας, ε. Κοίτα να δεις, και εγώ αυτό ρώτησα τον κύριο Περάκη, του λέω κύριε Περάκη, φοριέται πολύ το ελληνοτουρκικό και πήρατε μήπως αφορμή. Μου λέει να σου πω, εγώ ξεκίνησα το σενάριο και τα γυρίσματα 2 χρόνια πριν, οπότε ο άνθρωπος ήταν οπότε και κυριολατικός. Εχθές όμως έγινε το πάρτι, ναι. Το πάρτι για την ταινία. Ναι. Ποιοι ήταν εκεί? Ήτανε όλοι οι πρωταγωνιστές, Τσιμιτσέλης, ο Χαραλαμπόπουλος δεν ήρθε, ήταν ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης, ήταν ο κύριος Γιώργος Κιμούλης, ο Περάκης και βέβαια ήτανε ο Γιώργος Αιταρίδης. Ο οποίος... Όχι ο Γιούρκας, ο ποδοσφαιριστής. Όχι ο Γιούρκας, το κουκλί. Το κουκλί, ωραία. Αλλά... Ο Γιώργος Αιταρίδης, επίσης βλέπω... πολύ εμφανίσιμος. Σας αρέσει μπάλα, ε. Κοριτσάκια, χρυνωθήκατε. Γιατί νομίζετε ότι οι γυναίκες βλέπαν εθνική Ζαγοράκη σε υπερίδη στην αιτία. Για λέγε, λέγε. Συνεχίζω λοιπόν. Και το παίζετε, αγαπάμε τον αθλητισμό, ε. Τον αγαπάμε τον αθλητισμό. Αλλά αγαπάμε και τον αθλητισμό. Κατά τη βία. Κατάλαβες και μετά, αν απαγορεύσεις τις γυναίκες να βλέπουν ποδόσφαιρο, θα σε πούνε ζηλιάρι. Α, ζηλιάρι, το πρόβλημά σου θα το λύσουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε ψυχολόγο εδώ. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Οι γυναίκες θέλουν να πηγαίνουν στον καναπέ. Στον καναπέ τον Κασπίρι, ο ψυχολόγος, με τη ζήλια. Λοιπόν, καναπέ, με τον Κασπίρι. Επανέρχομαι στο θέμα μας, το καυτό. Ο Γιώργος λοιπόν Σεϊταρίδης γνώρισε την Τούτσε Καζά στην Star Ελλάς της Τουρκίας. Όχι. Στα γυρίσματα. Συγγνώμη, πώς το πες αυτό. Ξαναπέστο, ναι. Τούτσε Καζά. Όχι, τη Star Ελλάς της Τουρκίας. Τη Star Τουρκίας. Κομμάτι αναγκή. Συγγνώμη, γίνεται και εκεί καλυστείο. Τι να πει. Τουρκία. Δεν πειράζει, ένα χειροκρότημα για τη Σταματίνα. Μπράβο! Άρα, να στήσω τη σχέση με πρωί-πρωί. Ήταν πολύ καλό αυτό, Σταματίνα μου. Εμείς όμως, να σου πω, εκτιμούμε πραγματικά γι' αυτό, γιατί μας δίνεις μεγάλη χαρά με όλα αυτά που λες και όλα αυτά που λέμε εδώ, γιατί γενικώς τα λέμε. Και ο Θεός θα μας ευχαριστήσει τώρα. Δεν πειράζει. Είμαστε γενναιόδοροι, Σταματίνα, εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία, αυτή η γνωριμία αυτή. Έτσι κι αλλιώς θα λέγεται στην Ελλάδα Τουρκία με αυτό που έχει γίνει. Έχει δίκιο ο Κοντοστάνος. Γιατί είπες σε λύση σε δύο ρούμπους, αγαπώ πολύ στα τουρκικά. Αυτός τι γινόταν εκεί πέρα. Τι γλώσσα. Γνωριστήκανε, ανταλλάξαν κάποια βλέμματα, ήρθαν πιο κοντά, άρχισε ένα φλετ. Και το Σάββατο παντρεύονται, παιδιά. Όχι, όχι δηλαδή μόνο στα σύριαλ, δεν παντρεύονται μόνο στα σύριαλ, παντρεύονται και στην πραγματική ζωή. Στις ταινίες. Να δούμε. Έχουμε ένα βίντεο. Τους μίλησες εσύ, τους είδες εκεί πέρα. Τι λέει? Τους μίλησα. Ο Γιώργος δεν ήθελε να πολύ εμφανιστεί. Άφησε την αγαπημένη του να μας τα πει. Αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί της λέω ποιες λέξεις ξέρεις τα ελληνικά. Και θα δεις το βίντεο τι μας λέει. Όχι, είπε αυτή τη Μαϊντανός. Όχι, σε όχι. Μαϊντανός. Είπε μόνο γλυκόλογα. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο. Τσακιζέλ, ζάχαρη. Ήρθε το γράμμα για να κάνω και την πήγα. Ήρθε το γράμμα πως με πήρανε φαντάρο. Με τα μάτια μου το χάρο. Ένα σακίδι οπορτώθηκα στον λόγο μου. Και ένα στρατόπεδο σταμάτησε τον τρόμο μου. Πήγα στην πύλη σαν ποντίκι με τη φάκα. Έτοιμος για τραγωδία ή για πλάκα. Η ταινία Σιρήνες στο Αιγαίο έρχεται 22 χρόνια μετά τη Λούφα και Παραλλαγή. Μια στρατιωτική κομμωδία που πραγματικά στιγμάτισε τον νεοελληνικό κινηματογράφο. Υπογραφή και πάλι από τον Νίκο Περάκη, ένα μεγάλο σκηνοθέτη. Όσο για το σκηνικό, αυτή τη φορά από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταφερόμαστε στο Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη και απομακρυσμένη ΚΟ. Απέναντι από την ΚΟ βρίσκεται το Μποντρούμ, μια περιοχή σαν να λέμε η Μύκονος της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, Έλληνες και Τούρκοι συναντιούνται, ή μάλλον για να ακριβολογούμε, Έλληνες και Τουρκάλες συναντιούνται και το θερμόμετρο ανεβαίνει στα ύψη. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Νίκος Περάκης. Είναι μια άλλη ιστορία. Το κοινό σημείο με την Λούφα και Παραλλαγή είναι ότι διαδραματίζεται στην ελληνική επικράτεια, πάλι σε ένα κρητικό νησί, μια βραχονησίδα για την ακρίβεια, αλλά και στην κρητική ΚΟ, και πάλι μια πρωταγωνιστή, μια παρέα φαντάρων. Και
Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται και εγώ έχω δει το Ρένο Χαραλαμπίδη. Και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει για την ταινία. Ρένο, τι κάνεις? Είμαι μάλλον πολύ καλά. Για πες το, για εξηγήσέ το μας αυτό. Κοίτα, έχω τη χαρά να συμμετέχω σε μια ταινία, στη συνέχεια μια τρελικής για μένα ταινίας, της Λούβας και Παραλλαγής. Ξέρεις, όταν ήμουν νέος. Έλα, νέος είσαι ακόμα. Νεότερος και θέλω να γίνω ηθοποιός, ονειρευόμουν να παίξω με τον Νίκο τον Περάκη. Και ίσως να έγινε ηθοποιός γιατί έβλεπα στην τηλεόραση τη Λούβα και Παραλλαγή. Δηλαδή για μένα ελληνικό στο μέτα μόνο Νίκος. Έτσι τώρα πραγματοποιείται ένα εφηβικό μου όνειρο, παίζοντας τη συνέχεια της Λούφας. Και νιώθω έτσι μια ωραία θλίψη για το ότι άλλο ένα όνειρό μου εκπληρώθηκε και πια δεν που έχω. Πού πάει αυτή η ζωή, να... ελπίζω. Και πέρα. Είναι μια φοβερή ταινία. Σε πάρκα, λέω τίποτα. Λέμε για άλλα τώρα, λέμε για άλλα. Όχι, πρόσεξε ευτυχώς. Ναι. Είμαι ευτυχής. Πάνω στα νιάτα μου, πάνω στη λαχασία μου. Αν σε σκοπιά πυροβολώ την φαντασία μου. Στον Νίκο οφείλω, αν μη τι άλλο, το γεγονός ότι έγινα γνωστός στο ευρύ κοινό. Του οφείλω πολλά και πιστεύω ότι η συνεργασία μας στη Λούφα και Παραλλαγή ήταν ό,τι πιο σημαντικό μου έχει τύχει στην καριέρα μου. Χάρηκα που πήρα αυτό το ρόλο, χάρηκα που έκανα αυτή την προσπάθεια. Στην αρχή ήμουν πολύ διστακτική, αλλά χαίρομαι που όλα πήγαν καλά, είχα τη βοήθεια που είχα. Ήταν δίπλα μου όλα τα παιδιά, ο σκηνοθέτης, ο Νίκος που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και καλλιτέχνης. Εγώ ήμουν 2,5 εβδομάδες στην ΚΟΦ, μετά έφυγα Νέα Υόρκη και μετά έκανα τα κορίτσια από την Τουρκία, οι οποίες είναι κούκλες βέβαια, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και μία παντρεύεται από τι έμαθα τον Νάτο. Το Γιώργο το Σαγιανίδη. Το Γιώργο προλάβες να τον γνωρίζεις. Βεβαίως, γνωριστήκαμε στην ΚΟΦ. Ήταν το τυχερό του μου. Ήταν το τυχερό του και να είναι καλά τα παιδιά πάντα ευτυχισμένα. Εσένα το τυχερό σου. Το τυχερό μου. Το τυχερό μου κάπου εκεί είναι. Αλλά δεν ξέρω ακόμη. Αν θα πάμε στην εκκλησία θα δούμε. Εντοπίσαμε και τον Γιώργο Σεϊταρίδη με την Τουρκάλα αγαπημένη του Τούτσε. Μόλις τελειώσουν τη συνέντευξη με τον συνάδελφο, πάμε να τα μάθουμε όλα. What words do you know in Greek? Τι λέξεις ξέρεις τα ελληνικά? Μωρό μου. Μωρό μου. Αγάπη μου. Ναι. Τι άλλο, what else? Αγαπάω. Ναι. Τι κάνεις, καλά είμαι εσύ. Τίποτα, δεν πειράζει. You know a lot. Ναι, yeah, I know. Πολλά ξέρει η Τούτσε. But I don't understand yet. Μαγικά σου τα κόλπα. Τρέλα με τους όλους, μην τρελαθείς. Είναι η καλύτερη εμπειρία μου όσον αφορά από όλους τους που κάνει. Από ποια άποψη, από σκηνοθετική άποψη, από άποψη ρόλου, η παρέα, το αποτέλεσμα. Το πώς πέρασα, πέρασα πάρα πολύ καλά. Το ευχαριστήθηκα, μ' άρεσε πάρα πολύ και το σενάριο και τα παιδιά που γνωριστήκαμε με τους περισσότερους στην ταινία. Πέρασα πολύ καλά, μ' άρεσε πολύ. Πες μου τρεις λόγους για τους οποίους θα πρέπει οι τηλεθεατές μας να έρθουν να δουν την ταινία. Πρώτον, θα περάσουν πολύ καλά. Δεύτερον, θα περάσουμε εμείς πολύ καλά, να περάσουν και αυτοί πολύ καλά. Και τρίτον, πρέπει να έρθουν να δουν αυτή την ταινία χάρη σε ένα σκηνοθέτη ο οποίος τα έχει δώσει όλα. Δηλαδή, εμείς να είμαστε χώμα, να είμαστε 10 ώρες στον ήλιο και να τον βλέπεις αυτόν με ένα σορτσάκι να ανεβαίνει πάνω στα κατσάβραχα, ας πούμε, στο τέλος, για να πει που θα είναι το πλάνο και να δείχνει να κάνει και εμείς να είμαστε κουρέλια. Είναι η ενέργεια, η οργάνωση και το μεράκι που έχει, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ ζωή μου. Πάνω στην πιο καλή και αθώα ηλικία μου. Από τη μια τρέχω στην άλλη αγκαρία μου. Είστε τραβό όμως τελείς για την πατρίδα. Και κυριτώσανε γαθή βραχονισίδα. Ρομαντικές ιστορίες αυτές, ελληνοτουρκικές αγάπες. Πώς είπε, δεν πειράζει, σ' αγαπώ μωρό μου. Μωρό μου, καλά, δεν πειράζει. Τσοκτιζέλ. Τα λέγει όλα μαζί. Τι κάνεις, καλά είμαι, δεν πειράζει. Τα έχει μάθει, κοπέλα, όλα μαζί. Κούκλα. Είναι ωραίο όμως που προσπαθούν να μάθουν τη γλώσσα μας. Εγώ αυτό. Και ξέρετε τι άλλο άκουσα. Είδα στις ειδήσεις του Σταρ ότι η κοπέλα, η Μις Τουρκία, αλλάζει θρησκεία μάλιστα. Βέβαια. Και ότι δεν ήταν οι γονείς της, ότι προβληματιστήκανε λίγο με όλο έγινε το θέμα. Έγινε ολόκληρο σκάνδαλο, Αλεξάνδρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία βουήξανε ότι πώς θα αλλαξοπιστήσει μία μουσουλμάνα για να παντρευτεί έναν Έλληνα μετά από ένα μήνα γνωριμίας. Έγινε χαμός. Αλλά η αγάπη τελικά. Πανικάει όλα. Υπερπηδάει όλα τα εμπόδια. Έχουμε και ένα ωραίο κοινωνικό μήνυμα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κοινωνικό μήνυμα. Ούτε θρησκείες δεν βλέπει αγάπη, ούτε σύνορα, ούτε εθνικότητες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Υπονοούμενο για την προσωπική ζωή του Χριστόφορου. Θα τα πούμε όλα μια άλλη φορά όταν θα λείπει. Όλα με τα προσωπικά μου πια έχει λύσει. Δεν μας αφήνει. Στην πρώτη ταινία, Λούφα και Παραλλαγή. Μου αρέσει όμως που είσαι αντιρατσιστή. Έχει, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια. Εγώ μπαίνω σε μια γειτονιά που οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες. Και το διάλεξα. Το μεταξουργείο. Το μεταξουργείο, ναι, έχει κάνει και με τον Μιχαλονάκο. Λοιπόν, τρομερή ατάκα. Συγγνώμη, γιατί είμαι και εγώ λάτρης της ταινίας Λούφα και Παραλλαγή.
Είναι ένα από τα θέματα της ταινίας, μία από τις παραμέτρους, είναι η ελληνική τηλεόραση στα σπάργανά της, τότε που την είχε ο στρατός. Η ΕΝΕΔ και πριν που ήταν ΕΙΡΤ και τα λοιπά. Λοιπόν, όπου είναι, ξέρεις, το πρόγραμμα είναι πειραματικό ακόμα και κάθονται όλοι φαντάροι να δουν το πρόγραμμα στο καψιμί. Τάκης Σπυριδάκης, Θεός, και τους βγαίνει παρουσιαστής λοιπόν και λέει τώρα θα δείτε ένα ντοκιμαντέρ για την Αυστραλία για τα καγκουρό. Σπυριδάκης, η καλύτερη ατάκα του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πάλι τα καγκουρά! Χριστόφορε! Πάρε με εδώ! Μιλάμε, Θεός! Λέχι, και χάρηκα που τον είδα κιόλας. Πάλι τα καγκουρά! Πάλι τα καγκουρά! Ευτυχώς δεν το είπα εγώ, φαντάζεσαι να το λέω εγώ. Έλα, παιδί μου. Μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε ιστορίες από μεγάλους ανθρώπους. Συνέχισε. Κακία πρωί-πρωί. Δεν είπαμε δεν θα λέμε κακία σε αυτήν την εκπομπή. Κασπίρι, τιμωρία στη γωνία. Σήμερα ο Κασπίρι δεν θα χορέψει. Ούτε το θάρδιο Πέτρο Σύμβριο. Δεν θα χορέψει. Στον καναπέ με το ψυχολόγο. Λοιπόν, επειδή ήρθε η ώρα να δούμε ποια νίκησε το υπέροχο φωτιστικό εχθές, η οποία βέβαια κυρία ή κύριος, θα μάθουμε τώρα αμέσως, συμμετέχουν και στην κλήρωση για αυτή την κρεβατοκάμαρα. Για να δούμε, να τηλεφωνήσουμε τώρα τον νικητή ή την νικήτρια αμέσως αυτή τη στιγμή και ας ελπίσουμε ότι θα είναι στο σπίτι, έτσι. Μπορεί παρακαλώ κάποιος να πάρει τηλέφωνο στον νικητή. Εγώ ευχαρίστω, ρε παιδί μου, αλλά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Μου λένε σε λίγο, ας πούμε για την Μπέγκη Ζίνα. Ας πούμε λοιπόν για την Μπέγκη Ζίνα. Μια και μιλάγαμε για μεγάλους έρωτες, θα συνεχίσουμε με μιλάμε για μεγάλους έρωτες. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο Έλληνες, βέβαια, γνωστούς και αγαπημένους. Γιώργος Λίος, Μπέγκη Ζίνα. Οι οποίοι πόσα χρόνια είναι μαζί, Δημήτρη μου? Είναι 10 χρόνια μαζί. 10 χρόνια, μπράβο, τα παιδιά να ζήσουν, να τα εκατοστήσουν. Αλλά το ωραίο είναι ότι με το που γνωριστήκανε, είναι μαζί από τότε, την μέρα, δηλαδή λίγες μέρες μετά την γνωριμία. Αυτό δεν πήγε ραβνοβόλος έρωτας. Αποφασίσαμε τώρα να είναι μαζί και λίγους μήνες μετά την γνωριμία τους αρχίσαν να μένουν μαζί. Γνωριστήκαν το 1995 που η Πέγκη ήταν ακόμη στην αρχή της καριέρας της. Με λαχρινούλα, με ένα άλλο styling τότε και τέτοια. Ο Γιώργος Ολύρας είχε κάνει ήδη ένα γάμο με την Κέτη του Φίνου, sex symbol της δεκαετίας του 80. Στον οποίο γάμο ήταν η Πέγκη 15 χρονών καλεσμένη γιατί η μαμά της έκανε παρέα με την Κέτη Φίνου. Από τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Αυτό βοήθεια να πηγαίνετε σε γάμους. Ναι. Φωτεινή. Γνωριστήκανε λοιπόν. Και αυτή η σχέση δηλαδή φάνηκε από την αρχή ότι θα είναι σχέση ζωής. Η Πέγκη έχει χάσει και τον μπαμπά της έτσι σε νεαρή ηλικία στα 15 και λένε ότι τα κορίτσια που έχουν χάσει τον μπαμπά τους τον αντικαθιστούν κατά κάποιο τρόπο με μεγαλύτερους άντρες. Γιατί ο Γιώργος Ολύρας είναι 18 χρόνια μεγαλύτερός της. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα ηλικίας όταν υπάρχει έρωτας. Και αυτή η σχέση δηλαδή φάνηκε από την αρχή ότι θα δέσει. Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με 18 χρόνια μικρότερη κοπελίτσα. Εξαρτάται και σε τι ηλικία είσαι βέβαια. Και με το χαρακτήρα του άλλου. Εγώ θα περιμένω. Μια χαρά. Τώρα, ο Ζαραλίκος που είναι 30. Yeah, right. Τι είναι 20 χρόνια, βέβαια, ξέρω. 18 χρόνια μικρότερη, πόσο είναι, 12. Οπότε εγώ πρέπει να περιμένω, ας πούμε, άλλα 8 χρόνια. Γιατί είναι 12 τώρα. Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστο για μένα. 12. Λέω τώρα. Αλλά εγώ μπορώ να γίνω μορμόνος, αλλά θέλω να κάνω 12 γάμους, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Είναι πολύ καλό όμως το γεγονός ότι αυτό που λέμε για τη ζήλια, ότι πώς μπορεί μια τέτοια σχέση, γιατί η Πέγκη είναι μια στάρ, έχει πολλούς θαυμαστές, είναι και μικρότερη και παρόλα αυτά έχει τη σχέση της, τη δυνατή κτλ. Και πρέπει να είναι πρότυπο για τη ζήλια, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα της, που την αφήνει. Μα πρέπει να είναι και πολύ δυνατή η σχέση για να κρατήσει. Ναι. Μα είναι πολύ και να αντέξει όλα αυτά τη νύχτα, όλα τα φλερτ, φαντάζεστε φλερτ που θα έχει τώρα η Πέγκη. Κοίτα, ο Γιώργος Ολύρας είναι πάντα κοντά της, έτσι. Και κάθε βράδυ είναι στο μαγάζι φλερτ και από τα τραπέζια κάτω βέβαια γίνονται παιχνίδια και λουλούδια. Δεν είναι και τίποτα που δουλεύει, γιατί πολύ είναι σίγουρος για τη σχέση. Yeah. Γιατί είναι και δύο πολύ σταθεροί άνθρωποι. Είναι σχεδόν. Εγώ σκέφτομαι όταν μου λέτε γι' αυτό για την Έλενα και τον Τόνι. Και ο Τόνι είναι πάντα μαζί με την Έλενα Παπαρίζου. Yeah. Λοιπόν, και τι γίνεται, θα παντρευτούν? Θέλουν. Η Πέγκη λέει στις συνεντεύξεις ότι αισθάνεται παντρεμένη. Η ολοκλήρωση βέβαια της σχέσης θα ήταν ένα παιδί, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάει την καριέρα της. Αλλά λέει σε 2-3 χρόνια ίσως να γίνει και μητέρα. Θέλει πάρα πολύ να γίνει. Και για όλα αυτά μιλάνε τώρα σε κάποιο περιοδικό? Όχι, δεν έχει συνέντευξη το εβδομαδιαίο περιοδικό που πήραμε σήμερα στα χέρια μας. Απλώς κάνει μια αναφορά στη σχέση αυτή. Επαγγελματική και ερωτική. Σχέση αγάπης μάλλον. Και την ανέλαβε κάποια στιγμή. Ήταν του Στέλιου Ροκ Μάνατζερ όταν διακόψαν τη συνεργασία του, νομίζω. Τέλη της δεκαετίας της προηγούμενης, ανέλαβε την Μπέγκη με παρότριση του Ηλία Ψινάκη από Μελαχρινή έγινε ξανθιά.
Και η κίνηση που έκανε, η κίνηση μάτι της Πέγκης ήταν ότι παρόλο ότι τραγούδαγε στην Αθήνα, έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη στις Μάσες και εμφανίστηκε και από εκεί άρχισε η επιτυχία της Πέγκης. Επέστρεψε στην Αθήνα και η πρώτη εμφάνιση στα Αστέρια, από τότε η Πέγκη είναι νούμερο ένα. Από τότε η Πέγκη έγινε superstar. Έγινε superstar και είναι από τις μοναδικές τραγουδίστριες που γεμίζουν τα μαγαζιά καθημερινά. Κάθε βράδυ που τραγουδάει είναι γεμάτο το μαγαζί που τραγουδάει. Κάνει και πολύ καλές συνεργασίες. Πετρέλης, Νίνο. Βέβαια. Και θα συνεχίσουν και τώρα το χειμώνα. Εγώ θέλω όμως να μάθω και για τους 4Play, αυτό το συγκρότημα που είχαμε εδώ στο Όλα Καλά πρόσφατα. Δηλαδή, πέρασα, και που πρέπει να σας πω ότι μας ενθουσιάσανε τόσο πολύ, ώστε θεωρούμε ότι είναι πραγματικά φίλοι της εκπομπής μας. Δικοί μας άνθρωποι. Δικοί μας άνθρωποι, πολύ γλυκά παιδιά. Οι οποίοι μόλις γυρίσαν ένα καινούριο βίντεο κλιπ, έτσι. Εχθές. Φρέσκο. Και πήγα λοιπόν εκεί. Πήγα. Ποιο τραγούδι το. Ποιο είσαι, τραγούδι. Είσαι τέλεια. Είσαι τέλεια. Είσαι, τέλεια. Είσαι, είσαι φοβερή. Ναι, μας το είχαν πει. Ναι, ναι, μας τραγουδήσανε. Το ρόλο της τέλειας γυναίκας έχει αναλάβει η φετινή Μισελάς η Κατερίνα Στικούδη. Η οποία χορεύει καταπληκτικά, έπαθα πλάκα σαν επαγγελματίας χορεύτρια εξωτερικού δηλαδή, με MTV τελείως, θα το δείτε στο βίντεο. Με τα παιδιά αισθάνομαι πολύ άνετα γενικά και είναι πολύ καλά παιδιά και οι τέσσερις και μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο τραγούδι και σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν κάτι πιο ενήλικο με αυτό το τραγούδι. Να περάσουν λίγο, δηλαδή η μουσική τους να είναι λίγο πιο ενήλικη. Να δούμε λίγο το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. Ας το δούμε το βίντεο. Ό,τι και να πω δεν είναι αρκετό και δεν αντέχω μακριά σου. Πες μου πως είσαι τέλεια, πως είσαι φοβερή. Θέλεις μια ατέλεια σου να τσικοκομεί. Τα χέρια μου ζητάνε το δικό σου το φιλί. Με κάνεις και σε θέλω να τόσο πολύ. Σου λέω πως είσαι τέλεια, πως είσαι φοβερή. Θέλεις μια ατέλεια σου να τσικοκομεί. Τα χέρια μου ζητάνε το δικό σου το φιλί. Γι' αυτό με κάνεις και σε θέλω να τόσο πολύ. Από ό,τι βλέπετε βρίσκομαι ανάμεσα στους 4Play. 5Play για λίγη ώρα. Καταρχήν τι ακούω, δεν ξέρω τι ακούω. Τι ακούω, ρε Χρήστο. Λοιπόν, ακούς το καινούργιο βίντεο κλιπ. Ακούω το βίντεο κλιπ. Ακούς το βίντεο. Ναι, αυτή τη στιγμή είσαι στο βίντεο κλιπ και ακούς το τραγούδι σε τέλεια. Το οποίο το οπτικοποιούμε για να το δει όλο ο κόσμο και να ανακαλύψει όλο ο κόσμο αυτό το τέλειο τραγούδι που στίχους έχει φτιάξει ο Τέντι Μπουρμπό. Τέντι, πε. Η έμπνευση είναι από την τέλεια γυναίκα σου. Βασικά, εμπνεύστηκα από τη Μαριάντα Πιγαλίδη. Έχει μέσα ένα στίχο που λέγεται Μαριάντα. Ναι, και. Αρέσει Μαριάντα, σαν γυναίκα, σαν τραγουδίστρια. Σαν όλα. Σαν όλα, Μαριάντα. Την αγαπώ. Υπάρχει τέλεια γυναίκα. Ψάχνουμε. Εμφανισιακά θα υπάρχει. Νομίζω ότι την έχουμε βρει, ναι, την έχουμε βρει. Για πες, Θοδωρή, ποια είναι. Κατερινά. Κατερινά είναι απίστευτη, παιδιά. Πέρα από, από το αγγελικό αυτό πρόσωπο, το θεϊκό κορμί που λέγει, αναφέρει και το τραγούδι, γιατί ψάχναμε μια κοπέλα με ιδανικές αναλογίες. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και έχει και φανταστική κίνηση, δηλαδή μας εξέπληξε όλους. Χορεύετε βέβαια, εννοείται στο βίντεο κλιπ, έτσι. Για πες χορευτάρα. Χορεύουμε γενικότερα, αλλά εντάξει είναι ένα κομμάτι που χορεύεται περισσότερο από γυναίκες, είναι σε τέλη. Και γενικότερα εντάξει, έχουμε βγάλει και το σ' αγαπώ. Είναι το δεύτερο βίντεο κλιπ αυτό και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Από ό,τι δείχνουν τα monitor θα πάει πολύ καλά. Έχει μια αίσθηση πολύ R&B εδώ μέσα, ναι, πολύ MTV κατάσταση. Ότι αυτή τη στιγμή πάμε να δείξουμε και ένα άλλο πρόσωπο, λίγο πιο adult, λίγο πιο... ενήλικο, ενήλικο. Και να δείξουμε και κάποιο πρόσωπο λίγο πιο hip-hop, λίγο πιο R&B, μιξαρισμένο μαζί με oriental και τσιφτετέλικο, ας πούμε, ελληνικό στυλ. Κορίτσια θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα όμως. Τι κάνεις εσύ αυτήν την εποχή εκτός από το να δουλεύεις? Εγώ αυτήν την εποχή είμαι μόνος, είμαι σπίτι, συνθέτω, γράφω, έρχονται τα παιδιά, κάνουμε πρόβες, χορού, τραγουδιού. Έχουμε φτιάξει ένα στούντιο, ας πούμε, σπίτι και παίζουμε εκεί. Βασικά τραγουδάμε πολύ. Είναι μόνος αφορούσε την προσωπική σου ζωή. Είσαι μόνος στην προσωπική σου ζωή. Ναι, αυτό. Είναι μόνος στην προσωπική σου ζωή. Χρειάζομαι ζεστασιαία. Ε,
έτυχε και είμαστε μόνοι μας. Κατά τα άλλα, υπάρχει όμως τέλεια γυναίκα. Η τέλεια γυναίκα. Αναζήτηση είσαι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Σίγουρα είμαι σε αναζήτηση. Σκέψω όμως ότι λένε διάφορες έρευνες ότι υπάρχει αναλογή σε κάθε άντρα. Αναλογούν σε κάθε άντρα τέσσερις γυναίκες. Δεν μπορεί μια από αυτές τις τέσσερις όλο τον πλανήτη να μην είναι τέλεια. Νομίζω δηλαδή είναι άδικο. Για όλους υπάρχει ένα τέρι. Για όλους. Ας τις τέσσερις. Εσύ βρες τη μία και τα βρίσκουμε. Κι εγώ μόνος μου, παιδιά. Μόνος μου, μόνος και ρίγμος. Όχι, όλοι είμαστε σε μια αναζήτηση για την τέλεια γυναίκα, αλλά ξέρεις είναι δύσκολο στις μέρες μας. Και σ' αρέσουν οι σκέψεις που μαζί σου κάνω εγώ. Μείνε, δεν θα μετανιώσεις από κάτι ξέρω. Πού είναι η Κατερίνα, πού θα κάτσεις, σε ποιον πάνω θα κάτσεις. Δίπλα μας την τέλεια γυναίκα. Δεν είσαι εξαντλημένη από τα... Είναι γιατί με ευχαριστεί, γιατί με κουράζει. Ήρθα επίτηδες εγώ τέτοια ώρα για να σας κάνω ευχάριστο διάλειμμα εδώ. Σαν μια καλή πρόταση που πέρασα υπέροχα πάνω απ' όλα. Δηλαδή από κάθε μου δουλειά προσπαθώ να ζω τη στιγμή και βεβαίως τη ζω όταν έχω πλάι μου τέσσερις πολύ άλλους άντρες. Φωνάρες, χορευταράδες, σεξι. Θα κάνει το χειμώνα που θα σας δει ο κόσμος. Μπορούμε να είμαστε σε ένα καινούριο μαγαζί που τώρα δημιουργείται. Είναι στη Συγκρού, είναι κεντρικό μαγαζί. Είναι ένας χώρος με νέα πρόσωπα. Ευχόμαστε να βγει ένα πολύ χαρούμενο έτσι νεανικό πρόγραμμα. Και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας δει. Ποιο τραγούδι σου αρέσει από τα παιδιά? Αυτό. Είσαι για τα βλέμματα κινούμενος μαγνήτης. Με τυχαία και αναλογίες σαν το σώμα της Μαριάντας. Κάτι μάτια σαν της Δεσποινάς και κίνηση της Άρης. Ακού, baby, για να ξέρεις. Η Foreplay και το καινούριο βίντεο κλιπ. Ένα χειροκρότημα γι' αυτό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, τραραμ, ήρθε η ώρα να ανακηρύξουμε την νικήτρια. Ποια πήρε τελικά ή ποιο πήρε το φωτιστικό. Και λέμε μια πολύ γλυκιά καλημέρα και συγχαρητήρια στην κυρία Κορνηλία Παντουσιά στα Πετράλωνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι. Είναι η πρώτη φορά. Μα ξέρετε εμείς... Καλή σεζόν. Μου αρέσει που βλέπω μια φρέσκια και νέα παρουσία σε πρωινή εκπομπή. Ό,τι το καλύτερο για όλους σας. Σας ευχαριστώ και σε εσάς ευχόμαστε το ίδιο. Να ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που κερδίζετε, αλλά δεν είναι η τελευταία φορά. Γιατί εδώ στο Όλα Καλά είμαστε ψιλογούρικη ομάδα. Θέλουμε να το ξέρετε αυτό. Για όλα μας εσείς είσαστε. Αλλά να σας πω όμως κάτι, κυρία Κορνηλία. Ότι... Λία, σκέτο. Ναι, λοιπόν, Λία, ότι συμμετέχεις αυτόματα και στην κλήρωση της Παρασκευής για κρεβατοκάμαρα. Εγώ βασικά την κρεβατοκάμαρα. Την κρεβατοκάμαρα θέλεις. Γι' αυτό και πήρα. Ακριβώς. Οπότε μπορεί να τελειώσει η εβδομάδα σου, να μπει στο Σαββατοκύριακο και να έχει και μία κρεβατοκάμαρα και ένα φωτιστικό. Δεν πειράζει και να μην την κερδίσω όμως, αρκεί που σας βλέπω. Φτιάξατε την ημέρα σήμερα. Να είστε καλά και φεύγω και για τη δουλειά. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που πήρατε. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Δεν είναι πλεονασμός κρεβατοκάμαρα και φωτιστικό? Και τι? Άμα μπει στην κρεβατοκάμερα, το σβήνει το φωτιστικό, το θες. Πώς θα βλέπει να μπει. Καμιά φορά όμως θέλεις να βλέπει, να ξέρεις τι σου γίνεται. Πώς θα μπει, δεν θα βλέπει. Βλέπεις και το τι παίζει. Θέλεις να ξέρεις τι σου γίνεται, τι ακούω. Όχι, εννοώ, δεν το διαβάσει. Εγώ διαβάζω, α πούμε, πριν κοιμηθώ. Τι ζωή κάνει. Λοιπόν, τώρα α σοβαρευτούμε λίγο γιατί έχουμε να σα πω κάτι. Μια πάρα πολύ μεγάλη κυρία, η οποία έχει κάνει εκθέσει σε όλο τον κόσμο, στην Ιαπωνία, κάνει γλυπτά. Ξέρετε ποια λέω. Η κυρία Μάρα Καρέτσου. Γεια σου Μάρα. Καλώς όρισες. Welcome, welcome. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ορίστε, καθίστε στη μέση. Τη Μάρα να της μιλάμε σε πολλές γλώσσες, γιατί η Μάρα είναι πραγματικά πολύ κοσμοπολίτησα. Ναι. Τώρα τελευταία ήμουν για διακοπές στο Σεντροπέ, οπότε μπορούμε να μιλάμε λίγο γαλλικά. Πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχεις γίνει διάσημη, παγκοσμίως γνωστή, γλυκιά. Ναι, εμείς είμαστε περήφανοι από την Ελλάδα. Έφυγες από την Ελλάδα. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι και γι' αυτό είσαι και εδώ στο Όλα Καλά. Είμαι Greek product. Αν ήσουν Ιαπωνέζα, δεν νομίζω να ήσουν εδώ. Όχι, δεν νομίζω. Από πού είσαι, από πού? Γεννήθηκα στη Λάρισα. Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Ναι, ακριβώς. Και σου λείπει, Λάρισα. Πάρα πολύ, αλλά οι υποχρεώσεις μου κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Περίπου έχω φύγει, να πω,
40, 30, 20, 20. 30, 40 χρόνια ή 20 τελικά. 20, 20. Εγώ διάβασα 20. Ας κόψουμε και κάτι. Ας κόψουμε και κάτι. Λοιπόν, και φεύγεις από τη Λάρισα. Για περ... Οι γονείς σου με τι ασχολούνταν, ήταν καλλιτέχνες, ήταν γλύπτες. Ο πατέρας μου είχε χώριο, εμπόριο χωρίων προϊόντων, σιτάρια. Και... Η μητέρα μου ήταν μια γυναίκα που έκανε κεραπτική πολύ ωραία. Και όταν ζωγράφιζε μερικά φορέματα, εγώ την κοίταζα. Και πολύ μικρή είχα αρχίσει να κάνουν 5 χρονών σχέδια πάνω σε χαρτί κλπ. Μπορεί να ήταν αυτό. Ή μπορεί να ήταν και ταλέντο. Τελείως φυσικό. Την αισθητική την είχε έμφυτη δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Αλλά μετά χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό για να το καλλιεργήσω. Και πώς ξεκίνησε, δηλαδή, τι θυμάσαι αυτή τη μέρα και αυτή τη στιγμή που είπες «Α, θα γίνω γλύπτρια». Πώς σου ήρθε αυτό? Όταν ήμουν στο σχολείο, η μόνη που ζωγράφιζα πάρα πολύ και στα μαθηματικά και σε όλα τα μαθήματα θρησκευτικά με βγάζαν έξω. Ήταν η μόνη, η οποία λέγανε η Καρέτσου να περάσει έξω. Καθόμουν λοιπόν εγώ εκεί και πάλι ζωγράφιζα. Οπότε μέχρι σήμερα η καθηγήτριά μου, όταν πάω στη Λάρισα καμιά φορά, μου λέει: «Μου υπογράφεται αυτό το ωραίο σχεδιάκι». Ήταν όταν ήσασταν 10 χρονών. Και τώρα, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, εκθέσεις στην Ιαπωνία, σαν τροπέ. Δεν γίνανε πάρα πολύ εύκολα. Φιλενάδες γιατί... Ιβάνα Τραμπ, Καρολίνα του Μονακό. Δηλαδή, πώς γίνεται ένα κοριτσάκι από τη Λάρισα? Μα το ήξερα ότι θα γίνω. Πώς το ήξερες? Αισθανόμουν ότι εκεί έξω κάτι με περίμενε. Και γι' αυτό έφυγα. Έβλεπες τηλεόραση, κινηματογράφο, ταινία? Βέβαια, βλέπαμε οπωσδήποτε. Και εκείνη την εποχή, εννοώ... Κάποια εποχή. 10 χρόνια. 20, ναι. Δεν υπήρχε ούτε η τηλεόραση κανονικά. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Υπήρχε μια μικρή τηλεόραση. Black and white. Ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη. Αλλά ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ με τα καλλιτεχνικά, πιάνο, μας πήγαινε στο οδείο της Λαρίσης κλπ. Εν τω μεταξύ, εγώ κοίταζα πάντα μέσα από τα βιβλία να δω πώς κανείς γίνεται διάσημος. Δηλαδή πώς μπορείς να γίνεις διάσημος. Οπότε φεύγοντας από τη Λάρισα, όταν τελείωσα το γυμνάσιο, πέταξα μία πέτρα πίσω, πήρα το τρένο, αυτό το φοβερό τρένο της Λαρίσης. Και δεν ξαναγύρισα ποτέ. Γύρισα μετά από 20 χρόνια. Πήγατε στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε να το μάθουμε. Σταματήνα μου γλυκιά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλουμε να μάθουμε πώς γίνεται κανείς διάσημος. Θα μας τα πεις. Αλλά θα επειδή... γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό. Ναι, όμως θα μας πεις και εμάς μερικά εδώ πέρα, γιατί μπορεί να έχει και άλλα κοριτσάκια στη Λάρισα ή στη, δεν ξέρω εγώ, στη Δράμα που θέλουν να γίνουν διάσημες και να κατακτήσουν τον κόσμο. Εγώ όμως θα ήθελα για να διευκολύνουμε λίγο και για τους θεατές μας να δούμε και κάποια γλυπτά. Ξέρω ότι έχουμε. Γλυπτά που έχουν γίνει στην Ιαπωνία. Έχουμε φωτογραφίες. Για να δούμε εδώ πέρα λοιπόν το βίντεο, να σε γνωρίσουν και καλύτερα και οι φίλοι μας που μας βλέπουν. Εδώ, αυτά είναι τα μπιζού που κάνω, τα είχα κάνει στη Νέα Υόρκη με τον Αλέξανδρο Γιόλα, γιατί ήταν ο Αλέξανδρος Γιόλας ο οποίος μου έκανε όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα, αρχίζοντας από το Παρίσι, μετά βέβαια και στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη μετά με τη μεγάλη του γκαλερί. Για να δούμε και επόμενη φωτογραφία. Είσαι πανέμορφη εδώ, Μάρα. Είναι ωραία τα κοσμήματά μου, ναι. Εδώ, αυτή μου αρέσει πολύ συγκινητική φωτογραφία. Θέλεις να μας πεις, είναι στη Νέα Υόρκη. Κάθε χρόνο, ναι, είναι, κάθε χρόνο γίνεται η παρέλαση στις 25 Μαρτίου και η κάθε πόλη από την Ελλάδα αντιπροσωπείται με μερικούς ανθρώπους. Οπότε εγώ είμαι εκεί στη γωνία και περπατάω τη Fifth Avenue με τη σημαία για τη γιορτή. Κάθε και τη γράφεις στο πανό που βλέπουμε εδώ πέρα, τη Σύλλογος Λαρισαίων. Οπότε τη Λάρισα την έχεις στην καρδιά σου και δεν την ξεχνάς ποτέ. Absolutely. Παρόλη τη μαύρη πέτρα. Η μαύρη πέτρα έπρεπε να πάει. Για να δούμε και επόμενη φωτογραφία. Έχεις μία πολύ συγκλονιστική ζωή, μία πολύ ενδιαφέρουσα. Ταξιδεύεις πολύ εδώ, σε βλέπουμε. Εδώ είμαι σε ένα πάρτι που πάω στη Νέα Υόρκη. Βέβαια είναι η λίμο, είναι το καπέλο, είναι το γκλάμ αυτό που υπάρχει στον καλλιτέχνη. Που χρειάζεται. Ναι. Ήθελες να ζήσεις έτσι από μικρή, γκλαμουράτσα, να ζήσεις και αυτό έκανα. Μες στην πολυτέλεια. Ναι. Και πώς το κάνουμε αυτό, αλλά δηλαδή. Και πολύ δυσκολία, γιατί όταν ήρθα στο Πολυτεχνείο εδώ, την πρώτη φορά που έδωσε η Σχολή Καλών Τεχνών, και ήταν τότε ο Πάρτης, ο Μόραλης, ο Μαυροίδη, απέτυχα. Και τη δεύτερη ήρθα με υποτροφία και τελικά έγινα και επιμελήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 22 χρονών. Τι? Σήμερα θα είχα γίνει πρίτανη. Και... Αλλά βέβαια τότε έπαιρνα 25.000 δραχμές, εννοούμε το 1975, και μάλιστα η μητέρα μου είπε, μα πού θα πας, 25.000 δραχμές, βρέχει, χιονίσει. Μετά βέβαια από όλη αυτή την πορεία η μητέρα μου είπε, καλά έκανες και έφυγε.
Ναι. Οι γονείς σου ήταν εύποροι, οικογένεια, από πλούσια οικογένεια. Βέβαια, γιατί ασχολείται με το εμπόριο, σιτάρια, μπαμπά και εκείνη την εποχή για να ναι. πάει ένας, μια κοπέλα να σπουδάσει έξω ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πολλά λεπτά. Γιατί αλλά να φύγεις από το χώρο εκείνο για να έχεις ένα διαμέρισμα, ένα πράγμα, ήταν αρκετά χρήματα. Ξέρω όμως ότι όταν πήγες στη Νέα Υόρκη πρώτη φορά, είχες μόνο 1.000 δολάρια, είχες τα τελευταία σου 1.000 δολάρια. Ναι, όταν έφυγα από εδώ πέρα έφυγα με 100.000 δραχμές και πήγα στο Παρίσι. Δεν ήξερα ούτε γαλλικά, γι' αυτό λέω ότι όταν θέλει κανείς να κάνει κάτι, είναι believe yourself. Να πιστεύετε και να είσαι πάρα πολύ. Σας. Ναι, και ήξερα ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή το είχα πιστέψει και έκανα όλη την καριέρα εκεί, βρήκα τον Αλέξανδρο Γιόλα, προχώρησα, πήγα στην Αμερική και έγιναν όλα τα άλλα μόνα τους. Είναι τόσο εύκολο όλα μετά. Αυτό τι είναι, η τύχη είναι αυτό που καθορίζει. Όχι, δεν είναι η τύχη, δεν πιστεύω, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι η τύχη, αλλά δεν είναι η τύχη, ούτε βοηθάει η τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη. Γιατί ξεκίνησα μόνη και βέβαια με υπερβολική δουλειά. Και πολύ συγκέντρωση στη δουλειά. Έχουμε, Μάρα μου, τώρα, είχες δύο γάμους. Με έναν Ιταλό καλλιτέχνη και με έναν Αμερικανό, ναι. Και ο Αμερικάνος ήταν καλλιτέχνης. Ήταν art dealer, γκαλερίστ. Γκαλερίστ. Τους ζήλευες? Όχι καθόλου. Σε ζηλεύανε? Όχι καθόλου. Γιατί έχουμε, η ερώτηση της ημέρας είναι αν ζηλεύουμε τον σύντροφό μας ή αν μας ζηλεύει ο σύντροφός μας. Και έχουμε μία φίλη, μία τηλεθέατρια που μας καλεί αυτή τη στιγμή στον αέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Τι κάνετε? Μια χαρούλα εσύ, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Αυτό το καινούριο χαμόγελο και όλη το επιτελείο εκεί μας κάνατε την ημέρα μας πάρα πολύ όμορφη να πηγαίνει καλά. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, η αγάπη του κόσμου να σας αγκαλιάσει όλους και να είναι ασπίδα κοντά σας, να σας προστατεύει. Είσαστε τόσο καλά παιδιά και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι πράγματι όλοι εδώ πολύ καλά, παιδιά. Να είστε βέβαιοι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσετε. Ζηλεύετε εσείς τον σύντροφό σας ή σας ζηλεύει ο σύντροφός σας? Αλεξάνδρα μου, ούτε με ζηλεύω, ούτε με ζηλεύει. Εγώ με τον... Είμαστε 21 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Επειδή ακριβώς εκτιμάμε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, φλερτ μπορεί να με κοιτάζουν, να τον κοιτάζουν, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ξέρω τι άνθρωπο έχω και τι έχει αυτός δίπλα του, δεν έχουμε αισθανθεί τη ζήλια μεταξύ μας. Και εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν ζηλεύω. Αν δω κάποιον άνθρωπο που ζηλεύει, δεν μπορώ να τον καταλάβω, γιατί δεν μπορώ να μπει μέσα μου αυτό το πράγμα που αισθάνεται και γι' αυτό κάνω στροφή 180 μοίρες και αγνώ. Έχεις ζηλέψει ποτέ τα αδελφάκια σου ή έχεις ζηλέψει ποτέ, παραδείγματος χάρη, κάποια συνάδελφο ή κάποια φίλη? Έχεις νιώσει ποτέ αυτό το συνέστημα της ζήλιας? Όχι, Αλεξάνδρα, ποτέ. Ένα περίεργο πράγμα. Μπράβο, πω, τι ωραία! Δεν έχω νιώσει τη ζήλια και απέναντίον όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο να δημιουργείται, όπως εσύ, Φερρυθίν, πώς ξεκίνησες από κοριτσάκι, γιατί έχω ακούσει το ιστορικό σου, πώς ξεκίνησες, με έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Χαίρομαι, λες και το κάνω εγώ η ίδια. Ναι, πολύ ωραίο αυτό το... Δεν μπορώ να νιώσω τη ζήλια για τον συνάνθρωπό μου. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω τον συνάνθρωπό μου να πηγαίνει καλά, να προοδεύει, να πετυχαίνει γενικά στη ζωή του. Είναι σαν να συμβαίνει σε μένα την ίδια. Είστε παράδειγμα πραγματικά για όλους τους ανθρώπους. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι και να μην είχαμε αυτό ίχνο ζήλιας μέσα μας. Δεν ξέρω, Αλεξάνδρα μου, δεν έχω νιώσει αυτό το πράγμα. Μόνο ότι έχω ζήσει σε μια οικογένεια, έχω μεγαλώσει που ήταν φτωχιά και τέτοια. Έβλεπα κοπέλες, είτε στο γυμνάσιο που πηγαίναμε, που ήταν πιο πλούσιες. Δεν ένιωθα ζήλια. Δεν ένιωθα. Απλά έβαζα στόχους για να πετύχω στη ζωή μου και εγώ και να δημιουργηθώ. Ωραία. Αυτό το αίσθημα μου δημιουργούσαν όλες αυτές οι διαφορές, να το πούμε έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας κάνουμε ένα δωράκι, ένα μεγάλο καλάθι δωράκι το είπα, ένα μεγάλο καλάθι με προϊόντα περιποίησης και για το σώμα και για το πρόσωπο από τη Fresh Line, να περιποιηθείτε, να στολιστείτε, να φτιαχτείτε, να νιώσετε ακόμη καλύτερα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου, και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά να είσαστε έτσι χαρούμενοι, πολύ ωραία παρέα. Και η αγάπη του κόσμου να σας συνοδεύει παντού, σε κάθε σας βήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πολύ σύντομα θα έχουμε και τον Πέτρο Ίμβριο και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω να παραμείνω λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, και πας στη Νέα Υόρκη, ξεκινάς εκεί πέρα.
Όχι στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι. Στο Παρίσι, 10 χρόνια. Ναι, όμως... ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ο Αλέξανδρος Γιώργος. Δεν μιλούσε και γαλλικά εντωμεταξύ. Γαλλικά, ναι. Ήταν ένας από τους πιο important γκαλερίστες. Ο πιο σπουδαίος. Και είναι μια μεγάλη έλλειψη στην τέχνη. Και βέβαια εκείνο τον καιρό είχε και άλλους καλλιτέχνες Έλληνες, όχι πάρα πολλούς, τον Τάκη, τον Κρυθάκη, να δούμε τον κάποια Παύλο. Γλυπτά θα ήθελα να παρακαλέσω, αν μπορούμε ελληνική, να δούμε κάποιες εικόνες. Μια ελληνική παρέα που είχε δημιουργήσει πολύ μικρή. Εγώ ήμουν η τελευταία που πήρε και τελικά μου είπε «Let's go to America». Πάμε και αυτό ήταν Αμερική. Το my dream. Αυτό ήταν το όνειρο της Μάρας, να πάει στην Αμερική, όπως ήταν όνειρο για πολλούς ανθρώπους, πρέπει να πούμε. Και σήμερα, πώς είναι η ζωή σου σήμερα, που είσαι δεδομένη, που είσαι καταξιωμένη. Είναι, δηλαδή, ευχαριστώ την Αμερική γενικώς για αυτά που μου έδωσε. Βέβαια, εργάστηκα πάρα πολύ σκληρά. Και όσοι έρχονται στην Αμερική, Έλληνες, ή στην Αυστραλία ή κάπου, νομίζω ότι εργαζόμαστε περισσότερο από ότι εδώ πέρα. Και αν έμενες εδώ στην Ελλάδα, τι πιστεύεις ότι θα έχεις καταφέρει? Θα γινόμουν μια μέρα πρίτανη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή ήταν η καριέρα μου που πήγαινα μετά από επιμελητή. Τώρα όμως, μες στη κλειδί, με τα αυτοκίνητα, με το καπέλο σου. Αυτό το καπέλο γιατί είχε? Αυτό μου το στείλανε από το Τέξας προχτές και το αγαπάω. Είναι, και πάω και συχνά στο Τέξας. Είναι ένα από τα πιο ωραία. Τι κάνεις στο Τέξας, στην καουμπόησα? Πάω στο Ροντέο. Μου αρέσει πάρα πολύ το Ροντέο. Νομίζω ότι μου πάει όμως. Ναι, βέβαια. Φανταστικό καπέλο. Ναι. Και για πες μου, η ζωή σου πώς είναι? Δηλαδή, εξήγησέ μας, γιατί εγώ και η παρέα μου εδώ έχουμε την εντύπωση ότι ζεις κάτι σαν παραμύθι. Είναι, αλλά αυτό το παραμύθι ήταν πάντα με πάρα πολλή δουλειά και με πάρα πολύ άγχος. Πέρασαν περίπου 15 χρόνια έτσι. Και εύχομαι στους νέους καλλιτέχνες και εύχομαι να έχουν αυτό τη δύναμη να ξεφύγουν. Όχι ότι η Ελλάδα δεν είναι ωραία, η Ελλάδα είναι το ωραίο μέρος του κόσμου, αλλά όταν πας έξω βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Η συμβουλή σου λοιπόν για όλους αυτούς τους φίλους και τις φίλες. Τους καλλιτέχνες, τους οπιανίστας, αυτός που τραγουδάει, η Άννα Βύση παραδείγματος χάρη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Και είναι τώρα φίλες. Στην Αμερική. Και είμαστε και... Ήρθε στην Αμερική να κάνει το solo δίσκο. Γιατί τι είναι κάνετε αυτό... στην Αμερική, εσύ και η Άννα Βύση, τι κάνετε όταν βρισκόσαστε στη Νέα Υόρκη? Πάμε στα ωραία ρεστοράν, στα ωραία μπαρ. Μα δεν είναι μόνο εκεί, είναι ο Τζορτζ Κλούνι, η Νικόλ Κίτμαν. Κάνετε παρέα με τον Τζορτζ Κλούνι. Βέβαια, τώρα το καλοκαίρι ήταν στο Σεντροπέ και κάναμε παρέα με όλους αυτούς. Γιατί έχω και έκανες μπάνιο με τον Τζορτζ Κλούνι? Δίπλα. Το σώμα δηλαδή, του, τέλειο σώμα. Τέλειο σώμα. Τέλειο σώμα. Και πώς είναι σαν άνθρωπος? Είναι πάρα πολύ απλός. Τον ερωτεύτηκες? Όχι, όχι. Πώς είναι? Αυτά τα πράγματα τελειώσανε, είναι επικίνδυνα. Γιατί τελειώσανε? Τελειώσανε. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η δουλειά μου. Είναι χορτασμένη η Μάρα. Ναι, τα έχω περάσει. Όμως τον έρωτα, παιδιά, τον χορταίνεις ποτέ? Ναι, χορταίνεις τελείως. Όταν περάσει κάποια ηλικία, μάλλον δεν θέλεις να είναι καθόλου μαζί. Αλλάζω και προτεραιότητες σου, έτσι. Παιδιά, ξέρει ο Δημήτρης, γιατί είναι και αυτός. Έχουν αλλάξει. Έχει περάσει πάρα πολλά. Ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ νέος ακόμα. Λοιπόν, η ελληνική μουσική σου αρέσει, ακούς ελληνική? Πάρα πολύ ελληνική. Ωραία, θα σου συζητήσουμε εμείς τώρα ένα κούκλο που τραγουδάει και πολύ ωραία. Και είναι και ο πιο γυμνασμένος, νομίζω. Ο πιο γυμνασμένος τραγουδιστής. Για να δούμε. Φοράει όμως τζιν, γιατί πρέπει να φοράει τζιν Αρμάνι. Νομίζω ότι φοράει. Αν δεν φοράει τζιν Αρμάνι, θα το και μόνο Αρμάνι, γιατί είναι τα ωραία θέματα. Θα το παρακαλέσουμε. Και αυτό Αρμάνι. Για να δούμε λοιπόν. Πέτρο Σύμβριο. Και όλα θα είναι και γυμνασμένο. Καλώς ήρθατε, Πέτρο. Καλώς όλα καλά, Πέτρο. Για να καταλάβω, πρέπει να φοράω τζιν Αρμάνι, δηλαδή, για να παρουσιάσω. Όχι, να σου πω. Φεύγω. Όχι, μα δεν το έχω. Έλα εδώ, να σα πω. Αν ήσασταν εδώ φίλες και φίλοι, πρέπει να πω εδώ πέρα, θα ήσασταν πολύ κοντά στον Πέτρο. Τι κουλούνια φοράς? Φανταστική, δεν το λες, μην το λες. Όλο τον κόσμο να βάλουν ίδια κολόνια, δεν γίνεται αυτό. Μοσχοβολάει. Έτσι γεννήθηκα. Έτσι γεννήθηκε. Μοσχοβολάει. Ναι. Είστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γεννήθηκε στη Γερμανία. Όλα καλά. Η οποία είναι κοντά στη Σουηδία. Τι κάνετε? Η οποία είναι κοντά στη Σουηδία. Είναι μεταναστόπουλο και ήρθε στην Ελλάδα στα 18, Πέτρο. Το ανέρεσε, συγγνώμη, το ανέρεσε. Λέει ωραίο το τζιν, τελικά. Ωραίο το τζιν, τελικά. Και γυμνασμένο σε βλέπω. Εσύ μη χάσει. Τώρα κοντά στο Πέτρο. Τι κάνει το πανέλο, όλα καλά? Γεια σου, Πέτρο. Τι θέμα έχουμε τώρα, τα Αρμάνι τζιν? Το θέμα τώρα είναι. Το θέμα είναι να συζητήσουμε και εσένα στου φίλου. Τα έχει η Νίκη Μπρούνι, η φίλη μου. Οπότε φοράμε μόνο τζιν. Αρμάνι τζιν, τα ωραία. Λοιπόν, έχω κάνει.
Ένα λάθος τουλάχιστον σήμερα, γιατί θα μπορούσε να είχα έρθει και με υφασμάτινο παντελόνι. Αυτό ακόμη χειρότερα. Ούτε Αρμάνι, ούτε τζιν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς θα σου πω. Αλλά έχετε ωραία φωνή. Ξέρετε. Φωνή μου είναι Αρμάνι. Εμείς δεν κρίνουμε τους ανθρώπους από τα ρούχα. Πρώτα. Σωστά. Ποτέ. Αλλά πρέπει να φοράμε τα ωραία ρούχα. Τα ωραία ρούχα τα θέλουμε όλοι. Γιατί όπως και η τέχνη, άμα πάρεις στο σπίτι σου ένα Πικάσο, είναι ωραίος. Αν όμως δεν έχεις λεφτά να πάρεις τον Πικάσο, τι θα κάνεις, Μάρα μου. Θα πάρεις ένα τσαρούχο. Θα πάρεις μια κόπια, θα πάρεις ένα silk screen, θα πάρεις κάτι άλλο που να είναι πιο μικρό, αλλά να είναι equal. Οπότε να φοράμε κόπιες μαϊμούδες, αρμάνι, τώρα όχι, μαϊμουδάκια, ρουχαλάκια. Αλλά λέω για την ποιότητα, δηλαδή η ποιότητα έστω και ένα αξίζει σε όλα τα πράγματα. Οπότε δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα. Κοίτα τώρα, άμα πεινάς να χορτάσεις με ποιότητα. Πετρό, θέλω να σε ρωτήσω. Ήρθα στην Ελλάδα στα 18 σου, από τη Γερμανία. Εκεί. Deutschland, Deutschland. Γεια, γεια. Από πού είναι η καταγωγή σου από την Ελλάδα? Η καταγωγή των γονιών μου και των δύο είναι από Σαμοθράκη. Άρα, κατά συνέπεια, το κύτταρό μου είναι νησιώτικο. Νησιώτικο κύτταρο. Αλλά ουσιαστικά έχω μεγαλώσει Θεσσαλονίκη πιο πολύ, δηλαδή 10-13 χρόνια ήμουν Θεσσαλονίκη. Οπότε νιώθω πατρίδα μου Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια η Σαμοθράκη είναι λατρεμένη πολύ. Ξεκίνησε. Είναι το άγαλμα και τη Σαμοθράκη. Η νίκη. Που είναι στο Παρίσι. Το πιο ωραίο άγαλμα που έχω δει στη ζωή. Και το έχουν στην πιο περίοπτη θέση. Δηλαδή, μόλις μπαίνεις μέσα. Δεν υπάρχει, το ωραιότερο έργο του κόσμου. Ξεκίνησες να παίζεις ακορντεόν. Σχετικά ασυνήθιστο θα έλεγα να ξεκινήσει ένα αγοράκι να παίζει ακορντεόν. Εγώ να σου πω, γελούσα μόνη μου. Διάβαζα το βιογραφικό σου, Πέτρο, χθες. Και γελούσα, ξέρεις, γελούσα. Τι προφίλ παρουσιάζει. Όχι. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Παίζετε στην πλάκα αυτά που ναι, κάνετε. Είμαι αυτός με τα γυαλιά και με το καπελάκι μπροστά. Μπορεί να σας είχα δει κάτι, δεν ξέρω. Παλιά όχι, πόσο παλιά δηλαδή. Στην πλάκα τώρα είναι σαν δουλειά. Σε κάνα τρένο. Έχω κάνα τρένο. Πόσο παλιά δηλαδή ρώτησε. Έκανα 3-4 χρόνια. Όχι, γιατί πριν 3-4 χρόνια ο Πέτρος Μάρα μου έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες και με τη φίλη σου την Άννα Βύση έχει συνεργαστεί. Ναι. Και με πολύ μεγάλους παιδιούς. Φαίνεται ότι είναι 50. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Έχει εμπειρία. Και αυτό είναι εμπειρία στη μουσική και στη ζωή. Αυτό αξίζει. Και στη ζωή έχει εμπειρία. Το ξέρω, γι' αυτό φαίνεται. Να σου πω, είναι voice. Είναι voice. Είναι πολύ φίλος. Ο κύριος είναι πολύ φίλος. Λέει, για 50 και είναι πάρα πολύ καλά. Λέει, κρατιέται πολύ καλά. Λέω, ο Φουστάνος είναι πολύ φίλος. Δεν είναι 50, είναι νέο παιδί. Έχει κάνει πολλά πράγματα, έχει δουλέψει σκληρά. Έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Με όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που συνεργάζεσαι, ποια σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι ψηλά και να μην έχει το δικό του, ξέρεις, όχι μόνο στυλ, και τη δική του αξία. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς? Που δεν έχω συνεργαστεί. Ναι. Ή που έχω συνεργαστεί και θέλω να ξανασυνεργαστώ. Όπως θέλεις εσύ, απάντησε ό,τι θες. Με πολλούς. Α, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα ήθελες ποτέ να ξανα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 ξα
Τι ονειρεύομαι. Χθες βράδυ εννοείς. Γενικά τίποτα. Να κάνω... Τον Μικ Τζάγκερ. Όχι βέβαια, αλλά θα ήθελα. Του Στίνκερ. Να, με τον Μικ Τζάγκερ θα μπορούσα να συνεργαστώ. Μπορεί να το συστήσει. Ναι, έχει κάνει το πορτρέτ. Έχει κάνει πάρα πολλά πορτρέτα, ε. Ναι. Το Μικ Τζάγκερ. Χίλαρη Κλίντον. Καλά, αυτός δεν θα καταλάβει και πολλά από αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει... Δεν τραγουδάτε και αγγλικά. Όχι. Γιατί δεν τραγουδάς αγγλικά, θα μπορούσες να φανταστείς να κάνεις πιο pop μουσική. Ναι, έχω κάνει. Στο παρελθόν. Όταν ήμουν μικρός τώρα, στα 50 μου πήγαν. Τι pop να κάνω. Τώρα θα μου πεις ο Μικ Τζάγκερ είναι ο νέος έφηβος. Είναι στα 70 και τραγουδάει ακόμα... Ναι, ξεκινάει μετά τα 40, λέει. Πώς θα θέλεις να κάνεις διεθνή καριέρα? Όχι, κάτσε να κάνω μία στην Ελλάδα καριέρα. Και μετά βλέπουμε. Είσαι φοβερός. Λοιπόν, σε μπερδεύεσαι, σε αποσυντονίζει. Τι θα ήθελες να το ρωτήσουμε τον Πέτρο τώρα που είναι εδώ? Όχι, θα τραγουδήσει τώρα. Θα τραγουδήσει, θα τραγουδήσει. Όπως εγώ μπορώ να ζωγραφίσω. Το θέμα της ημέρας μας, Πέτρο, θα μιλήσουμε κι άλλο για τους δίσκους που έχεις κάνει. Είναι τα τζίνα αρμάνια, όχι, καθόλου. Είναι η ζήλια, το θέμα της ζήλιας. Εσείς είσαι παντρεμένος με την Ναταλία Γερμανού. Μάλιστα. Δεν είστε πια μαζί? Όχι. Όχι. Είστε φίλοι? Πολύ. Πολύ όταν λες, γιατί κάνετε? Τηλεφωνιόμαστε κάθε μέρα σχεδόν. Και τι λέτε? Εκτός και όταν έχει πολλή δουλειά ή όταν έχω πολλή δουλειά. Τα πάντα.
Τι κάνεις αγάπη μου, πώς είσαι σήμερα. Αγάπη μου. Ναι, ναι, ακόμα. Τι πειράζει. Ωραία, όταν λες γεια σου Ναταλία μου, η Ναταλία βέβαια καταπληκτικό παιδί. Δεν τη φωνάζω Ναταλία. Αγάπη μου τη λες. Ούτε αγάπη μου, έχουμε κάποια δικά μου. Ζουζούκα μου, ας πούμε πώς τη λες. Ναι, μας έχει μείνει. Ζουζούκα όχι, αλλά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν ζηλεύει η φίλη σου ή αυτή η κοπέλα με την οποία βγαίνεις και ο φίλος της Ναταλίας. Μα για αυτή τη σχέση που έχετε εσείς. Όχι, γιατί είναι υπεράνω αυτή τη σχέση που έχουν οι άλλοι ή που έχουμε με κάποιους άλλους. Δεν ζηλεύουν. Εσύ δεν ζηλεύεις. Όχι, βέβαια. Δεν ζηλεύεις την Ναταλία. Εγώ δεν ζηλεύω όταν ήμασταν παντρεμένοι. Ωραία, δεν ζηλεύεις την κοπέλα που είσαι μαζί αυτό το διάστημα. Τη ζηλεύεις. Την Ιωάννα Λιλή. Όχι. Όχι, αυτό πάει. Πάει αυτό. Α, δεν ξέρω. Έχει μείνει πίσω. Πώς τη αλλάζετε έτσι τη γυναίκα σα. Γιατί πόσο καιρό είναι εδώ με την Ιωάννα. Αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πότε αλλάζετε οι γυναίκες κάθε χρόνο. Μα αλλάζουν οι γυναίκες. Αφήνουμε το προτέρημα στις γυναίκες να μα αλλάζουν αυτές. Όχι, θέλετε εσείς κάτι κάνετε και σας αφήνουν. Όχι, γι' αυτό δεν έχει δίκιο αυτό που λέει. Ότι οι γυναίκες θέλουν να αλλάξουν τελικά. Να σου πω. Η γυναίκα διαλέγει όπως και να το κάνει. Η γυναίκα θα διαλέξει. Αν δεν θέλει η γυναίκα δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σε κανέναν. Αν θέλει τώρα αυτό το διάστημα με ποια είσαι. Με καμία. Με καμία είσαι μόνος. Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος Σιμήρος είναι μόνος και θα μας πει και πολλά τραγούδια εδώ, αλλά μια παρέα είμαστε, μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ πρέπει να σας πω ότι χειροκροτάει εδώ πέρα πίσω στα παρασκήνια η Φωτεινή Ψυχίδου, η οποία είναι στην παρέα μας τώρα, δεν ξέρω, κάπου εξαφανίστηκε ένα χειροκροτάει και χαίρεται, πολύ ρε που χαίρεται. Θα μάθουμε πολύ περισσότερα σύντομα, γιατί τώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Καλά, θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά, θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά με τον Πέτρο Ίμβριο εδώ πέρα στο πιάνο με τη Μάρα την Καρέτσου. Τι θα ακούσουμε σήμερα. Θα τραγουδήσουμε και διάφορα τραγούδια, αλλά τώρα όμως θέλουμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Και σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι και η Χριστίνα Λαμπύρη. Είναι. Γιατί? Γιατί όχι. Πώς ήσασταν μαζί. Χριστίνα, ένα φιλαράκι. Ήταν μια ιδέα της Ναταλίας, μάλλον, όταν μιλάγαμε και της λέω: εσύ ψάχνω κάποια κοπέλα να παίξει το κλιπ μου για αυτά. Μπορούμε να βρούμε κάτι. Και μου λέει: μεταξύ άλλων, μου λέει: το βρήκα. Η Χριστίνα. Λέω: Χριστίνα, θα δεχτεί να παίξει το βίντεο κλιπ. Μου λέει: δεν φαντάζεσαι, μου λέει, τι χιούμορ έχει αυτό το πλάσμα. Και όντως είναι καταπληκτική. Δηλαδή, απίστευτη. Πέρασαμε 12-13 ώρες γυρισμάτων. Απίστευτα. Από όλα τα τραγούδια σου, από όλα αυτά τα τραγούδια που υπάρχουν στους δίσκους σου, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου, Πέτρο? Έχω πολλά. Πάρα πολλά. Ναι. Αλλιώς δεν θα τα επέλεγα να τα βάλω σε δισκογραφία μου. Ποτέ. Δηλαδή δεν έχω πει σχεδόν ποτέ, εκτός από τον πρώτο μου δίσκο που αναγκάστηκα να πω κάποια πράγματα λόγω της εταιρείας μου. Μετά που πάτησα έστω και λίγο στα πόδια μου, διεκδικούσα να λέω αυτά τα τραγούδια τα οποία με ενδιαφέρουν πραγματικά και τα οποία μου αρέσουν πραγματικά. Έχω ένα αγαπημένο, θα σας το πω μετά. Θα μας το πεις μετά. Από το τελευταίο μου δίσκο. Χαίρομαι πολύ. Ας δούμε τώρα αμέσως όμως το βίντεο κλιπ «Τα πάθη του Χριστού». Πού βαδίζω πια δεν ξέρω, μα
να ξέρω πώς. Τα μάτια του Χριστού στο πλάι σου περνάω, μας αγαπάω, μας αγαπάω. Φιλιά ορκίζομαι μακριά σου πώς θα πάω, μα εδώ γυρνάω, εδώ ξανά γυρνάω. Τα μάτια του Χριστού στο πλάι σου περνάω, μας αγαπάω, ακόμα σ' αγαπάω. Φιλιά ορκίζομαι μακριά σου πώς θα πάω, μα εδώ γυρνάω, εδώ ξανά γυρνάω. Ευχαριστούμε πολύ και θα ακούσουμε αμέσως. Είμαστε εδώ, εδώ είμαστε. Στην κουζίνα είμαστε. Πήγαμε στην κουζίνα, εδώ είμαστε στην κουζίνα. Γιατί μετά από αυτή τη μουσική, βέβαια, πρέπει να μαγειρέψουμε και κάτι. Δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο Χρήστος, ο Αθανασιάδης, ο αγαπημένος μας, ο σεφ, ο μεγάλος σεφ, που δουλεύει βέβαια στα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα. Και τον Πέτρο Ήμβριο θα τον ξανακούσουμε σε λίγο στο πιάνο. Θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γι' αυτό ετοιμαστείτε. Λοιπόν, τι θα πάμε σήμερα. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Έλα. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ελληνικά και παραδοσιακά. Ελληνικά παραδοσιακά. Από την Νότια Ελλάδα. Θα κάνουμε κοτόπουλο μπαρδουνιώτικο. Από την Μπαρδούνα της Σπάρτης. Για να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Να μάθουμε μαγειρική. Εγώ δεν κάθε μέρα. Δεν τίποτα μπροστά. Όχι, ο Χρήστος είναι πρώτος. Όχι, λοιπόν. Είμαστε και βιβλίο του Κάση είναι, κάτι λέει. Α, κλέβετε από εκεί τις συνταγές. Όχι. Εκείνος κλέβει από εσάς. Τι να κάνουμε τώρα, Χρήστο μου. Θα κάνουμε κοτοπουλάκι και αμέσως μετά θα φτιάξουμε και ένα ριζάκι γαρνιτούρα. Και λέγεται κοτόπουλο μπαρδουνιώτικο. Γιατί λέγεται κοτόπουλο μπαρδουνιώτικο? Γιατί είναι από την Μπαρδούνα της Σπάρτης συνταγή. Σπαρτιάτικο λοιπόν. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ξεκινάμε. Να πούμε τα υλικά μας. Ναι. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 4 στήθια κοτόπουλο, 2 κρεμμύδια ξερά, 2 ντομάτες όριμες. Τις οποίες τις έχουμε κόψει σε πολύ μικρά. Ψιλοκομμένες. Ναι. Και 150 γραμμάρια πράσινες ελιές, ξεκουσιασμένες και κομμένες σε κουβαδάκια. Ούτε βούτυρο, ούτε τίποτε, τελείως διαιτητικό. Λίγο λαδάκι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο, γιατί μας χρειάζεται αυτό. Μας χρειάζεται, βεβαίως. Είναι και για την υγεία, βέβαια. Έχουμε αλατοπιπερώσει το κοτοπουλάκι μας. Θα το περάσουμε ελαφρά, με λίγο αλευράκι, όχι πολύ, για να μπορέσουμε να το θωρακίσουμε. Γιατί, για να κρατήσουμε σαν τα ζουμιά του και να γίνει πιο γευστικό. Ωραία. Και μετά το βάζουμε στο... Πρέπει να έχουμε πλύνει πολύ καλά τα χέρια βέβαια πριν μαγειρέψουμε κοτόπουλο. Είναι πολύ σημαντικό, Πολύ σημαντικό, είναι πολύ ευαίσθητο. Γιατί μπορεί να πάθεις... ζημιά μεγάλη, σαλμονέλα. Και ούτε δίπλα στη σαλάτα το κοτόπουλο, ποτέ, όταν κόβουμε πάνω στο... Κανονικά πρέπει να έχουμε ξεχωριστό ξύλο. Ξεχωριστό ξύλο και μαχαίρι βέβαια, δεν κόβουμε ποτέ με το ίδιο μαχαίρι. Δεν το τηγανίζουμε πολύ, λέμε ότι τα γανιτά πειράζουν στην καρδιά. Όχι, δεν το τηγανίζουμε, το τσιγαρίζουμε, το σοτάρουμε. Σοτάρουμε λίγο, ναι. Για να μπορέσει να κρατήσει μέσα τα υγρά του. Ναι, ναι. Όχι, γιατί βλέπεις σήμερα όλοι προσπαθούμε να φάμε όσο πιο υγιεινά, θρεπτικά και όσο πιο light γίνεται, βέβαια. Να το ανακατέψω, θέλεις? Ναι, άμα θέλεις. Ναι. Εμένα, Μάρα, που λες, με βάζεις σε δουλειά. Μου αρέσει, γιατί έτσι μαθαίνουμε κιόλας. Ωραία, το ανακατεύουμε αυτό, ώστε να πάρουν... Να πάρει λίγο χρωματάκι. Πόση ώρα και σε πόσο... σε χαμηλή φωτιά, σε δυνατή? Σε μέτρια φωτιά. Σε μέτρια. Είναι πολύ γρήγορο φαγητό. Ωραία. Επειδή γίνεται με σκούδες κοτόπουλου, το πολύ μέσα σε 10-12 λεπτά είναι έτοιμο, δεν θέλει πολύ βράσιμο. Και να πούμε και στους φίλους μας ένα μυστικό, ότι τα στήθια από τα μπουλερικά, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο κρέας,
Δεν κάνει να το βράζουμε πάρα πολύ, γιατί μετά στεγνώνει. Γίνεται τελείως άμεσο. Ναι, εμένα συχνά μου βγαίνει στεγνό στο σπίτι. 10-12 λεπτά είναι αρκετό. Το πολύ. Alright. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε καλό δρόμο, σοτάραμε. Ρίχνουμε μέσα στο κρεμμύδι μας. Κομμένο σε φέτες. Δύο ξένα κρεμμύδια. Παραδοσιακότατη συνταγή, πολύ εύκολη. Alright, και μετά, αφού παίρνει μία μυρουδιά από το κρεμμύδι. Ναι, μας χοβολάει, τη νιώθεις. Χοβολάει, ναι. Προσθέτουμε την ντομάτα μας. Αρχίζουμε να πεινάμε. Α, ωραίο, με την ντομάτα. Την ντομάτα. Και θα πάρει και χρώμα όλο το πιάτο, εμένα μου αρέσει. Είναι σαν έργο τέχνης. Μόνο φρέσκια ντομάτα. Μόνο φρέσκια ντομάτα, ποτέ. Για το μαγείρεμα. Και ανακατεύοντας, χωρίς καθόλου αλάτι και πιπέρι. Στο τέλος. Για να κρατήσει τις γεύσεις μάλλον, τα παίρνω εγώ αυτά από εδώ. Τώρα βάζουμε τις ελιές μας. Ναι. Πράσινη ελιά. Πράσινη ελιά. Καλαμάτα. Όχι. Μπορούμε να την αγοράσουμε στην ελιά ή πρέπει να κάτσουμε μόνοι μας. Υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ απείρινες ελιές, χωρίς κουκουτσιά. Ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται να καθίσουμε στο σπίτι να πεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, βάζουμε αλατάκι. Ναι, πολύ ωραία. Πιπέρι. Λίγο πιπεράκι. Okay. Δεν έχουμε βάλει καθόλου νερό μέσα. Τώρα. Α, θα βάλουμε και νερό, Στο τέλος βάζουμε το νεράκι μας. Για να βράσει το φαγητό μας. Βέβαια. Πόση ώρα το αφήνουμε αυτό το φαγητό για να βράσει? Γύρω στα 12-15 λεπτά. Ανάλογα το πόσο μεγάλο όγκο έχουμε στην κατσαρόλα μας. Και εκείνα τι είναι τα χορταρικά που έχουμε δίπλα? Θα φτιάξουμε ένα το πολύ ριζότο. Ωραίο ρύζι. Α, είναι ριζότο. Για γαρνιτούρα. Θα μας βοηθήσεις. Βεβαίως θα σας βοηθήσω. Λοιπόν. Είναι το ριζότο. Αυτό πάρα πολύ όμορφο. Αυτό αφήνουμε. Μου αρέσει έτσι. Δεν τελειώσαμε. Ναι. Τα αφήνουμε έτσι να σιγοβράζει. Το μυστικό του σιγοβράζει είναι... τώρα αυτό. Θα σιγοβράσει. Το μυστικό του είναι στο τέλος θα βάλουμε και τη κεφαλογραβιέρα. Α, βεβαίως. Από πάνω. Τώρα τι κάνω, Χρήστο? Προσθέτουμε λαδάκι στο τηγάνι. Νερό, πόσο νερό για να δουν οι φίλοι, να ξέρουν οι φίλοι μας πόσο νερό βάζουμε? Το νερό ώστε να σκεπάσει. Πάντα σε όλα τα μαγειρευτά να σκεπάζει ελαφρά το κρέας. Και ξασυμπλώνουμε εφόσον έχει μειωθεί. Ωραία. Να συνεχίσουμε το ριζάκι μας. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ναι, στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Πόσο ελαιόλαδο βάζεις? Φτάνει. Πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα ότι το βάζαμε όλο. Συγγνώμη. Έγινε ένα λάθος τώρα. Πήκε πάρα πολύ λάδι. Αφαιρέσουμε λίγο. Δεν πειράζει. Πρόσεχε, μη γαΐς, ναι. Αυτό. Ωραία, γιατί και εγώ δεν βάζω πάρα πολύ λάδι, το αποφεύγω. Όχι, πρέπει, αλλά το νομίζω μυστικ... ότι ήταν για να με μέτρο, με μέτρο. Το μυστικό σε αυτή τη συνταγή που θα κάνουμε τώρα στο ρύζι είναι ότι όταν κάνουμε ρύζι με μυρωδικά, όλες και όλοι οι φίλοι μας βάζουν τα μυρωδικά στο ρύζι. Εμείς θα κάνουμε το ανάποδο. Θα σοτάρουμε τα μυρωδικά στο λάδι, γιατί τους δίνει μια διαφορετική γεύση και μυρωδιά που... την πολλαπλασιάζει. Okay. Και τα μυρωδικά είναι αυτά, φαντάζομαι, ναι. Έτσι. Ναι. Εδώ έχουμε... Μαϊντανό. Μαϊντανό. Ναι. Το βάζω όλο. Όλο. Αχ, μαμά μου. Μη φοβάστε. Συγγνώμη. Είναι επικίνδυνα αυτά. Κάηκα. Καφέγητα. Λοιπόν, το σωστό είναι... Γι' αυτό εσείς που κάνετε εκπομπές στην τηλεόραση να αφήνετε τους μάγειρες να μαγειρεύουν και απλά να παρακολουθείτε εξ αποστάσεως. Αυτό είναι άνοιγμα. Άνοιγμα. Το σωστό είναι να τσιγαριστεί τα μυρωδικά όπως έγινε τώρα. Όπως έγινε τώρα, απλά προσεκτικά. Αυτό δουλεύουν να προσέχετε λίγο στην κουζίνα. Αφού τα αφήνουμε και τσιγαριστούν για δύο λεπτά και να βγάλουν το άρωμά τους, να κάνουν δηλαδή τα λάδια τους να μπουν μέσα στο υλικό αυτό. Προσθέτουμε το ρύζι μας, το οποίο το έχουμε βρασμένο. Μπορεί να είναι κίτρινο ρύζι, ελληνικό, μπορεί να είναι μπασμάτι, ό,τι θέλουμε. Για σε μη, ρύζι, το έχετε βράσει. Το έχω βράσει, το έχω βράσει. Αν μαγειρεύεις το σπίτι εσύ... Όχι, ποτέ. Ποτέ έχω μαγειρεύσει. Τρως πάντα έξω. Πάντα έξω, γιατί με την δουλειά μου δεν έχω καιρό για να μαγειρέψω, οπότε ξέρω όλες τις κουζίνες του κόσμου και όλα τα ρεστοράν του κόσμου. Και τι τρως έξω? Πάντα ψητά, σαλάτες, προσέχω πάρα πολύ τη διαιτά μου. Ρύζι βέβαια, οπωσδήποτε το ρύζι, το οποίο το βρίσκουμε και στα κινέζικα και στα ιαπωνέζικα, αλλά και στην αμερικάνικη, γαλλική και ιταλική κουζίνα. Το και ριζότο, εδώ, όπως το λέμε, ριζότο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο γίνεται αυτό. Το ριζότο βέβαια έχει μια διαφορετική τεχνική. Ναι. Θα κάνουμε μια μέρα ριζότο, αυτό είναι τώρα άλλο. Το ελληνικό, ναι. Αυτό είναι.
Λοιπόν, και εύκολη συνταγή. Αφού λοιπόν και κάνουμε γρήγορη, αυτό, πιστέψτε ότι η γεύση αυτού του ρυζιού τώρα είναι τελείως διαφορετική από το ρύζι που έχουμε συνηθίσει να τρώμε μυρωδικά. Okay. Γιατί το τσιγάρισμα που έχουμε δώσει στα herbs τα έχει πολλαπλασιάσει τη μυρωδιά. Στα herbs, στα βότανα. Στα βότανα, ναι. Κάτι πάθατε σήμερα, όλα αγγλικά μιλάτε ξαφνικά. Όχι, δεν είναι. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε αυτό. Είναι έτοιμο για να δοκιμάσει η Μάρα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο και γευστικό. Και βάλαμε αλατάκι, πιπεράκι. Αλατάκι, πιπεράκι, είναι πολύ απλό. Και δεν έχει πολύ, δεν έχει πολλά λάδια, δεν έχει πολύ αλάτι, δεν έχει... Μόνο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Πάρα πολύ ωραία. Και ένα πολύ ωραίο πράσινο χρώμα, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ωραία, πολύ ωραία κουζίνα. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο τώρα, έτσι. Πώς το λέμε το πιάτο αυτό. Κοτόπουλο μπαρδού. Κοτόπουλο μπαρδουνιώτικο. Με ρύζι με μυρωδικά. Και ρύζι με μυρωδικά. Είναι η γαρνιτούρα αυτή. Θέλω να δοκιμάσω κι εγώ τώρα, μισό λεπτό, συγγνώμη. Γιατί είδα τη Μάρα που δοκίμασε και ζήλεψα λίγο. Και αυτό έχουμε τελειώσει. Ναι, αυτό νομίζω δεν είναι έτοιμο ακόμη. 4-5 λεπτά και θα. Θα φάνε όλοι. Σε 4-5 λεπτά χωράει για όλους. Ναι. Πολύ ωραίο. Φανταστικό το ρύζι. Φανταστικό. Ωραία. Και το σερβίρουμε. Θέλεις να το παρουσιάσεις πώς το πώς θα πω. Σερβίρεις αυτό ώστε να φαίνεται. Να φαίνεται να. Ναι, ακριβώς. Να ρίξουμε το τελευταίο στατικό μέσα που είναι το τυρί. Το τυρί πάντα τελευταίο. Πάντα για να μέχρι να λιώσει, ναι. Και θα σερβιριστεί με το ρύζι. Πάρα πολύ ωραίο. Και εύκολο. Και εύκολο και ωραίο. Και είναι και ωραία χρώματα. Mm. Ξέρεις, παίζουν ρόλο πάρα πολλές φορές. Η και σύνθεση των χρωμάτων. Η σύνθεση των χρωμάτων στο πιάτο. Τι έγινε, παιδιά, κάτι μίλησε. Δημήτρη, τι έγινε. Δημήτρη, το μαγείρεσε το φαγητό. Μαρά, εγώ είμαι αυτός που δοκιμάζει εδώ πέρα. Και σε είδα να δω καλά, έλα τα πιάτα. Ναι, συγγνώμη, δεν είναι. Η Μάρα, η καλεσμένη μας, έχει τον πρώτο. Επειδή δεν ξέρει η Μάρα. Όχι, γιατί ελληνικά φαγητά δεν τρώω πολύ έξω, οπότε ήθελα να δοκιμάσω. Είναι υπέροχο αυτό το φαγητό. Αυτό τρώγεται και έτσι από εδώ μέσα να το δαψί. Κανονικά δεν επιτρέπεται τώρα, δεν είναι το καλύτερο. Α, το κάνετε σε φόρμα. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Mm, αυτό είναι ωραίο το κόλπο. Λοιπόν, την κουζίνα την έχουμε από τη G5 και τον εξοπλισμό από πού? Από το Πόστο. Και την κλιματεχνική νομίζω, ε. Mm-hmm. Mm. Πολύ... Ναι, ρε παιδί. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι διαφορετικό, όπως είπες, το ρύζι. Ναι. Έχει μια άλλη γεύση. Mm. Είναι, λες και είναι πιο ελαφρύ. Α, πάρα πολύ ωραίο, ναι. Αυτό εσύ που ασχολείσαι με γλυπτά, Μάρα, βλέπεις. Είναι, ναι, είναι ένα κομμάτι τέχνη. Είναι... Και η μαγειρική είναι τέχνη. Είναι ένα κομμάτι τέχνης. Να ακούσω λίγο από εδώ. Όχι, σε παρακαλώ, μην το χαλάσεις, το φωτογραφίσουμε, μας. Να μείνει. Βέβαια. Αυτό είναι για βιβλίο, δεν το τρως. Δεν το τρως. Μπαίνει σε βιβλίο. Και τι νόημα έχει τότε. Θα κάνει το βιβλίο του ο κύριος Καλά, θα το κάνω το βιβλίο, θα το κάνω στο σπίτι του. Α, ναι, έχει δίκιο. Πολύ ωραίο, είναι πολύ δίκιο. Θα το φάμε το ρύζι αυτό, είναι πολύ δίκιο. Μάρα, τρώγε τώρα γιατί έχει πολύ. Να ετοιμαστείτε τώρα γιατί σε λίγο θα πάμε στο πιάνο και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί και εσείς στο σπίτι που μαγειρεύετε, δεν ξέρω εγώ τι κάνετε. Μπορείτε να τραγουδήσετε μαζί μας, θα πάμε στο Πέτρο Ιμβρίο. Και θα έρθει και εσύ Δημήτρη, Μαρά, γιατί συνήθως. Εγώ τρώω. Εγώ συνήθως τρώω όταν μιλάω. Ναι, εδώ πέρα και ναι, τρώει. Καλλιτέχνη. Ένα χειροκρότημα για αυτό. Καλλιτέχνη. Φανταστικό φαγητό. Όλα καλά. Όλα νόστιμα. Κοτόπουλο μπαρδουνιώτικο λοιπόν. Κοτόπουλο από τη Σπάρτη. Φανταστικό. Λοιπόν, έλατε τώρα μαζί μου. Μαζί μου. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Δημήτρη, Χρήστο, έλα και εσύ. Πάμε. Όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε. Θα πάμε τώρα στο Πέτρο Ιμβρίο που έχει καθίσει στο πιάνο. Μαζί με όλους τους φίλους της εκπομπής. Δημήτρη, Χρήστο, μπορείτε να έρθετε. Σας παρακαλώ, αφήστε το φαγητό για λίγο. Έμαθα ότι σου αρέσει πολύ ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι μου αρέσει, μου αρέσουν πολλά, αλλά για να δω ποιο. Έμαθα από την παραγωγή. Συγκριθεί μαζί σου και από το νου μου να σε σβήσει. Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει. Μετά από σε
μαζί μου να πάω όπου. Μετά από σένα τι, τι να αγαπήσω τι. Μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Γιατί, κοιμάται το μωρό. Εγώ δεν έχω παιδί, αυτό πρέπει να μας καλύπτει. Θα με θυμηθείς. Να το θυμηθείς. Φύγω πια κι όταν αισθανθείς αγωνιά και τέλος, τότε τι να πεις. Μες στην ερημιά τότε θα είναι αργά, τότε θα είναι αργά, τότε θα είναι αργά. Γεμάτες μόνοι σου θα κλαις. Κλείσανε τα λες τη ζωή στις στράτες. Θα με κόκκινα μάτια, μαύρη κύκλη, τη ειρωνία. Ποιος την περίμενε την έκπληξη αυτή. Εγώ σε κοίταζα στα μάτια με λατρεία και μου προσφέρεις μοναξιά για τα αμοιβή. Είπα να γράψω σε ελαφρύ νόμο δυο λόγια, πως είμαι απελπισμένος να του πω. Το δρόμο να μου βρει για να μπορέσω να πάψω τώρα σένα να αγαπώ. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να σώσω που εγκατέλειψες. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως μου έλειψες. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να νιώσω που δεν ξέχασα. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως έχασα. Κι άλλη μόνο αγάπη μου, άλλη μόνο σε μένα, που μένω πίσω μόνος μου τα λάθη να μετρώ. Άλλη μόνο αγάπη μου, άλλη μόνο σε μένα, που πρέπει από τη στάχτη μου να ξαναγεννηθώ. Μετά το διάλειμμα, όλα καλά και πάλι κοντά σας. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Είναι γλυκές, είναι έξυπνες, τις βλέπουμε κάθε βράδυ, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι πια. Και πρέπει να πω, είναι δύο και είναι δίδυμες. Πάμε να τις φέρουμε. Τα διδυμάκια. Κάτσε μισό λεπτό και θα εγώ περιμένω εδώ. Θα τους τις φέρω αμέσως. Γεια σου, Αγάπη, και γεια σου, Βαλεντίνη. Ποια είναι? Εγώ είμαι η Αγάπη. Εσείς η Αγάπη. Γεια σου, Αγάπη μου. Γεια σου, Βαλεντίνη. Ελάτε, τα κορυφάκια. Εδώ είναι τα διδυμάκια του Σταρ. Λοιπόν, καθίστε. Εδώ ο Χριστόφορος. Το ξέρετε τον Χριστόφορο. Γεια σου. Καλά. Εγώ μία Αγάπη. Εγώ μία φίλησα. Μία φίλησες. Είστε δίδυμα. Ναι, ναι. Και είστε, μοιάζετε τόσο πολύ. Λοιπόν, Αγάπη και Βαλεντίνη.
Τα είπα σωστά. Σωστά. Δεν σας μπερδέψαμε σήμερα, βάλαμε διαφορετικά ρούχα έτσι για να μην σας φέρουμε. Για να μην σας πολύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είστε και οι δύο δημοσιογραφίνες. Είστε και οι δύο στο δελτίο του Σταρ, στις ειδήσεις. Πώς έγινε τώρα αυτό, δηλαδή ποια είναι η πιο μεγάλη, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, είμαι εγώ 5 λεπτά. Είμαι πιο. Ναι. Θα γεράσει 5 λεπτά νωρίτερα από μένα. Και το αισθάνεσαι. Δεν είναι δίκιο λεπτό, αυτό το 5 λεπτό είναι διαφορά. Οι ρητήρε κατά τα μάτια φαίνονται. Το αισθάνεσαι αυτό ότι είσαι πιο μεγάλη αδελφή, δηλαδή νιώθει έτσι υπερπροστατευτική με τη μικρή σου αδελφή. Ναι, αν και η Βαλεντίνη είναι πιο πολύ προστατευτική απέναντί μου. Δηλαδή εγώ είμαι λίγο πιο. Δεν αγχώνομαι τόσο πολύ. Η Βαλεντίνη, παρόλο που είναι 5 λεπτά, εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά, αγχώνεται πιο πολύ και με μένα, με τη μητέρα μου, γενικότερα με όλους είναι πιο. Αν και ιατρικά λένε ότι η πρώτη είναι και μικρότερη. Α, έτσι. Πώς καταλήξατε να κάνετε και ακριβώς την ίδια δουλειά, στο ίδιο δελτίο, να είσαι στο ίδιο κανάλι στο Σταρ. Λοιπόν, σπουδάζαμε μαζί στην Κρήτη. Περάσαμε εκεί, τελειώσαμε την τέχνη οπονίας μαζί, μέσα από πανελλαδικές. Και μετά ήρθαμε στην Αθήνα, είχαμε κάνει κάποια σεμινάρια δημοσιογραφίας. Και ήρθαμε. Μας βοηθάει. Ήρθε η μία. Όχι, ήρθαμε μαζί. Και τι είπατε, γεια σας, θέλουμε να δουλέψουμε. Μας έδωσαν την ευκαιρία ο κύριος Μαλελής στο δελτίο και η κυρία Σταματέρη μας βοηθήσαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Και έτσι μας έδωσαν την ευκαιρία μαζί. Οι δύο στην τιμή του ενός ή παίρνατε κάθε μία. Εντάξει, στην αρχή εκμεταλλευόμασταν, κάναμε μαζί θέματα. Βγαίναμε μαζί δηλαδή, μοιραζόμασταν τη δουλειά. Τώρα. Δυσκολέψανε. Ζωρίσανε. Σας ξεχωρίζουν στο δελτίο οι συνεργάτες, οι συναδέλφοι σας. Στην αρχή δεν μας ξεχωρίζανε. Τώρα μας έχουν συνηθίσει, δηλαδή οι αρχισυντάκτες που συνεργάζονται καθημερινά μαζί μας, ο Θέμης, ο Μάλης, η Χριστιανά, η Χαλκιοπούλου και ο Ηλίας, ο Παναγκολάου μας ξεχωρίζουν. Ναι. Οι άλλοι όμως. Οι άλλοι όχι. Ακόμα και μας φωνάζουν, αλλά εμείς απαντάμε και στα δύο όνομα. Εγώ θέλω να κοιτάξω κάτι που κάνατε που είναι πραγματικά διαφορετικό, μοναδικό θα έλεγα. Κάποια βίντεο που θα ήθελα να δούμε μαζί με τους θεατές μας, γιατί για να τα θυμηθούμε λίγο. Αυτό που βλέπετε στους δέκτες σας δεν είναι οπτικό εφέ. Ούτε έχω επεξεργαστεί την εικόνα ώστε να φαίνομαι διπλή. Όντως, ούτε και εγώ έχω επεξεργαστεί κάποιο εφέ που με αντιγράφει, όσο και αν φαινόμαστε ίδιες. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικά άτομα. Με εντελώς διαφορετικές ανάγκες, με εντελώς διαφορετικές ζωές. Με εντελώς διαφορετικά θέλω, μα και με καμιά φορά εντελώς ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Στο 25% των διδύμων, ο ένας είναι ο καθρέφτης του άλλου. Συχνά ο ένας είναι αριστερόχειρας και ο άλλος δεξιόχειρας. Για να υπάρξουν οι ισορροπίες όμως, πράγματα που αγχώνουν τον έναν συνήθως δεν αγχώνουν τον άλλον. Ενώ ένας από τους δύο είναι συνήθως ο πιο ντροπαλός και ο πιο συναισθηματικός. Το καλοκαίρι πέρασε, οι θερμοκρασίες πέφτουν, ο ήλιος δεν είναι τόσο καυτός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αποχωριστούμε το φίλο μας το καπέλο. Έλατε λοιπόν μαζί μας να ανακαλύψουμε τον όμορφο κόσμο του. Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά με ένα όμορφο χαμόγελο και ο χειμώνας μας υποδέχεται με μια ζεστή αγκαλιά χρωμάτων. Σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς τις γυναίκες, αυτό δεν πρέπει να μας στεναχωρεί καθόλου. Τσάντες, ζώνες και φυσικά οι απαραίτητες μπότες δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό. Μια όμορφη τσάντα, μια στραφτερή ζώνη, ένα ωραίο ζευγάρι μπότες αναδεικνύουν τη γοητεία και την προσωπικότητα κάθε γυναίκας. Γιατί κάθε γυναίκα είναι μοναδική. Τι γίνεται όμως όταν το κινητό χτυπήσει μέσα στη σχολική αίθουσα? Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής αποβάλλεται. Γι' αυτό φροντίζει να το απενεργοποιήσει και να το χρησιμοποιήσει στο διάλειμμα. Άλλο δύσκολα τα πράγματα για τον σύντροφο στην περίπτωση των διδύμων γυναικών. Όχι μόνο γιατί μπορεί να μπερδευτεί, αλλά γιατί, σύμφωνα με την έρευνα, αν μια γυναίκα με δίδυμη αδελφή έχει τάση προς την απιστία, τότε οι πιθανότητες να συμπεριφερθεί αναλόγως και η αδελφή της είναι 55%. Είναι άραγε συνηθισμένο τα δίδυμα να βάζουν κοινούς επαγγελματικούς στόχους και να τους πετυχαίνουν μαζί? Αν κρίνουμε από εμάς, είναι συχνό το φαινόμενο τα δίδυμα να ακολουθούν κοινή επαγγελματική πορεία. Άλλο ένα παράδειγμα, οι δίδυμες Δήμητρα και Κατερίνα. Ή αν προτιμάτε, η Κατερίνα και η Δήμητρα, που πέρασαν μαζί στο τμήμα Φιλολογίας Αθηνών. Α, φοβερό! Εσείς έχετε όμοιους χαρακτήρες, μοιάζετε. Μοιάζουμε, εντάξει, κάποια κοινά στοιχεία έχουμε γιατί μεγαλώσαμε. Μας έδωσε κάποια κοινά στοιχεία η μητέρα μας. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα που αγχώνουν εμένα δεν αγχώνουν τη Βαλεντίνη. Και το αντίστοιχο. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ μας. Δηλαδή η Αγάθη αγχώνεται πιο πολύ στα επαγγελματικά ζητήματα. Εγώ αγχώνομαι πιο πολύ στα συναισθηματικά ζητήματα. Η μία συμβουλεύει την άλλη. Οπότε βρίσκουμε τις ισορροπίες μας.
Είναι η μία ντροπαλή και η άλλη ναι. πιο. Ναι. Ποια, η ντροπαλή, ποια είναι η ντροπαλή? Εξαρτάται την περίπτωση. Συνήθως η Βαλεντίνη, παλιότερα η Βαλεντίνη ήταν πιο δυναμική. Τώρα έχω αναλάβει εγώ αυτό το ρόλο. Κάθε φορά ανάλογα με την περίοδο της ζωής μας, αναλαμβάνουμε και ένα ρόλο για να κρατάμε τις ισορροπίες. Η μαμά σας από μικρά ή ο μπαμπάς σας δίνανε ίδια? Ποτέ. Μόνο στα βαφτίσια. Μία φορά και αυτό γιατί θέλουν γιαγιά. Τα δικά σα ή τα ξένα? Για να δούμε. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από τότε που ήσασταν μικρά. Αλήθεια. Να τα δούμε λίγο, να δούμε πόσο μοιάζανε η Βαλεντίνη και η Αγάθη. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι γλυκά με τη μαμά σας. Ναι. Αρχίσατε να περπατάτε ταυτόχρονα, είπατε τις πρώτες σας κουβεντούλες, τις πρώτες λέξεις μας. Όλα συγχρονισμένα. Περίπου, ναι, αν και μας ξεχώριζε η μητέρα μου όταν ήμασταν μικρές, γιατί εδώ από τις πιπίλες, ας πούμε, που βλέπω, διαφορετικό χρώμα για να μας ξεχωρίζει, γιατί αλλιώς δεν μας ξεχώριζε. Και η Αγάθη συνήθως έκλαιγε πιο πολύ από μένα. Η Αγάθη ήταν η γκρινιάρα, έκλαιγε συνέχεια. Μαλώνατε καθόλου όταν ήμασταν μικρές? Όταν ήμασταν μικρές μαλώναμε. Μέχρι που φύγαμε και περάσαμε. Μέχρι που φύγαμε και περάσαμε στην Κρήτη, όπου φύγαμε μακριά από τη μητέρα μου και έτσι αναγκαστικά και σε ένα μέρος που δεν είχαμε ξαναπάει. Τότε αναγκαστικά σταματήσαμε. Δηλαδή είδαμε ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνεται αυτό. Όταν ερωτευθήκατε πρώτη φορά, συνέβη και αυτό ταυτόχρονα? Όχι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν είναι καλά συναισθηματικά της η Αγάθη, δεν θα είμαι εγώ ποτέ καλά. Ή όταν είμαι εγώ καλά, δεν θα είναι η Αγάθη. Για λόγους ισορροπίας, δηλαδή. Αυτό δεν είναι, νομίζω. Δεν συμβαδίζουμε. Τυχαία είναι, έτσι πως έχει τύχει. Δεν είναι. Ωραία, ποια ερωτεύτηκε πρώτη? Η Βαλεντίνη. Η Βαλεντίνη, βέβαια, είναι το χετό όνομα. Βαλεντίνη. Εσύ πώς ένιωσες όταν ερωτεύτηκε η Βαλεντίνη? Όταν ήταν πολύ μικρούλα τότε και δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά όταν μεγαλώσαμε και. Στην πρώτη σοβαρή σχέση. Έτσι λίγο μου φάνηκε περίεργο, γιατί την είχα συνηθίσει έτσι να είμαστε πολλές ώρες μαζί, να είμαστε συνέχεια μαζί, όπως και το ίδιο είχε για τη Βαλεντίνη όταν συνέβη σε μένα, έτσι. Και κάποια στιγμή λέω, εντάξει, κάποια στιγμή τότε συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα αλλάζουν και ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαι και μου. Ζηλεύει μία την άλλη? Όχι, και αυτό είναι το καλό. Βέβαια, η σχέση μας, αυτό θα ήθελα να πω, ότι είναι και καλή και κακή. Δηλαδή, το καλό είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο πάντα δίπλα σου. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να βγω να πιω έναν καφέ, έχω την Αγάθη. Αυτό αυτόματα όμως απομονώνει λίγο και δεν έχεις πολλές φίλες. Γιατί τα πάντα τα μοιράζομαι με την Αγάθη. Τα πάντα τα μοιράζεις. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα δηλαδή. Εντάξει. Δεν τις λέω την αλήθεια. Εντάξει. Βάζουμε ένα περιορισμό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, επειδή η Αγάθη φωνάζει όταν κάνω λάθη. Ναι, δεν τις τα λέω όλα. Αλλά μετά από κάποιο καιρό θα τις το πω. Η Αγάθη μου τα λέει όλα. Αλλά ρούχα, πράγματα. Ρούχα, ναι. Αλλάζουμε. Αλλάζουμε και ρούχα και αυτό με βολεύει γιατί ψωνίζουμε κάτι. Οπότε ξέρω ότι αν πάρει κάτι θα το βάλω κι εγώ. Έτσι είναι λίγο πιο. Κάτσε λίγο να προστατεύσω λίγο τα αρσενικά. Έχετε κάνει αυτό το κολπάκι ποτέ να. Όχι, δεν χρειάζεται. Σε κάνα ραντεβού. Ακόμα δεν χρειάζεται. Αλλά καμιά πλάκα έχετε κάνει, κανένα αστείο δηλαδή. Αυτό που έχουμε κάνει, επειδή μοιάζουν πολλοί φωνές μας και στο τηλέφωνο πάρα πολύ. Κάποια στιγμή που δεν μπόρεσε η Βαλεντίνη να πάρει ένα τηλέφωνο να πει κάτι κάπου. Έπρεπε να το πήρα εγώ και έκανα τη Βαλεντίνη. Αυτό. Και με έβγαλε τη δύσκολη θέση. Ναι. Και άλλο δεν καταλάβει ποτέ. Τώρα συνήθως επειδή. Πιο προσωπικά, ό,τι δεν έχουμε κάνει δεν έχει χρειαστεί. Αλλά άμα χρειαστεί. Αλλά άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Το γεγονός ότι σας μπερδεύουν πολύ, αυτό σας ενοχλεί ή είναι κάτι που το έχετε συνηθίσει τώρα πια? Κοίτα, μου λένε κάποιοι δεν σε ενοχλεί να σε λένε Βαλεντίνη. Εμένα με τη μάνα μου λένε Βαλεντίνη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε το έχω συνηθίσει και έτσι δεν με ενοχλεί. Αν και στον καθρέφτη, όταν καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Υπάρχουν μέρες που καθόμαστε, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και λέω, μα δεν μοιάζουν, πώς είναι δυνατόν να μας μπερδεύουν οι άλλοι? Εγώ βλέπω τόσες διαφορές με την Αγάθη. Βλέπεις τόσες διαφορές. Ποια είναι η διαφορά? Για πες μας και εμάς να την καταλάβουμε δηλαδή. Η Αγάθη έχει πιο λεπτά χαρακτηριστικά από μένα. Είναι λεπτομέρεια τώρα αυτό που ήταν. Λεπτομέρεια μόνο. Μικροσκοπική. Για πες μου διαφορά. Στο χαμόγελο. Ναι. Για πες. Χαμογελάτε διαφορετικά. Ναι. Ναι. Έχω και εγώ ένα σημάδι εδώ γιατί εγώ ήμουν πιο απρόσεκτη και έπεφτα στην ζαβολιά. Ναι. Αλλά δεν θα αποκαλύπτουμε τα μυστικά μας αυτά. Για να μας ξεχωρίζουν. Έχετε κάνει αυτό το βίντεο που είχατε κάνει, μία από τις πρώτες σας δουλειές στο Star, για τα δίδυμα συγκεκριμένα. Εγώ θα ήθελα να το δούμε λιγάκι αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ο κόσμος τους αντιμετωπίζει πολλές φορές σαν το ίδιο άτομο. Τι είδους είναι η σχέση που αναπτύσσεται τελικά ανάμεσα σε δίδυμα? Είναι όντως τόσο όμοιο στο χαρακτήρα όσο φαίνονται?
Αυτό που βλέπετε στους δέκτες σας δεν είναι οπτικό εφέ. Ούτε έχω επεξεργαστεί την εικόνα ώστε να φαίνομαι διπλή. Όντως, ούτε και εγώ έχω επεξεργαστεί κάποιο εφέ που με αντιγράφει, όσο και αν φαινόμαστε ίδιες. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικά άτομα. Με εντελώς διαφορετικές ανάγκες, με εντελώς διαφορετικές ζωές. Με εντελώς διαφορετικά θέλω, μα και με καμιά φορά εντελώς ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Πολύ σπουδαίο ρόλο για να διαφοροποιηθούν τα δίδυμα αδέλφια παίζει το οικογενειακό περιβάλλον. Θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια από τους γονείς. Άλλωστε δεν είναι και λίγοι οι 9 μήνες που ζουν μαζί στην κοιλιά της μητέρας, αλλά και η κοινή τους ανάπτυξη με πολλές φορές κοινά ερεθίσματα. Ο ένας έχει μια μαγική ικανότητα να καταλαβαίνει το άλλο και πολλές φορές το ένα να συμπληρώνει το άλλο. Όσο μεγαλώνουν, οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι αναπτύσσουν διαφορές. Μπορεί ακόμη και να αρχίσουν να δείχνουν εμφανισιακά διαφορετικοί, ενώ δεν παθαίνουν τις ίδιες αρρώστιες. Στην περίπτωση των διδύμων γυναικών, μάλιστα, δεν μοιράζονται την ίδια γονιμότητα ή την ταυτόχρονη εμμηνόπαυση. Οι γονείς λοιπόν θα διευκολυνθούν ιδιαιτέρως αν προσπαθήσουν από πολύ νωρίς να τονίσουν την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. Στο 25% των διδύμων ο ένας είναι ο καθρέφτης του άλλου. Συχνά ο ένας είναι αριστερόχειρας και ο άλλος δεξιόχειρας. Για να υπάρξουν οι ισορροπίες όμως, πράγματα που αγχώνουν τον έναν συνήθως δεν αγχώνουν τον άλλον. Ενώ ένας από τους δύο είναι συνήθως ο πιο ντροπαλός και ο πιο συναισθηματικός. Πολλοί μιλάνε για έκτη αίσθηση, μια αίσθηση που αναπτύσσεται μεταξύ των διδύμων. Δεν είναι λίγα άλλωστε τα περιστατικά που ο ένας αισθάνεται πως κάτι έχει συμβεί στον δίδυμο αδελφό του. Ένα βράδυ είχε βγει ο Γιώργος. Ήταν πολύ αργά και εγώ νιώθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ ήμουν στο σπίτι, στο κρεβάτι μου και τον περίμενα. Δεν ένιωθα όμως καλά, κάτι ένιωθα για τον Γιώργο. Ξαφνικά γύρω στις 2-3 η ώρα χτυπάει στο σπίτι το τηλέφωνο και πριν το σηκώσουν οι γονείς μου και να πει ότι είναι ο Γιώργος, εγώ κατάλαβα ότι ήταν ο Γιώργος και κάτι το είχε συμβεί. Πώς και να το κάνουμε, είναι μια σχέση μαγική. Μια μοναδική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των διδύμων, που μόνο εκείνοι μπορούν να καταλάβουν. Οι υπόλοιποι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να τους αντιμετωπίζουν όπως οφείλουν, σαν δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Δύο διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά με έντονο δέσιμο. Δηλαδή, εγώ έχω φίλους που είναι δίδυμα, ο ένας είναι σε μία χώρα, ο άλλος άλλη, και μου λέει η φίλη μου ότι νιώθω ότι ο αδερφός μου δεν είναι καλά. Μήπως αρρώστησε, παίρνει τηλέφωνο και όντως είναι με 40 πυρετό. Έχετε κάτι σαν τηλεπάθεια εσείς? Εγώ, αν δω την Αγάθη να κλαίει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βάλω τα κλάματα. Δηλαδή, αν δεν γελάει, θα αρχίσω και εγώ να γελάω. Θέλω να είναι καλά, όπως και η Αγάθη το αντίστοιχο για μένα. Είχε συμβεί όμως στο παρελθόν ένα περιστατικό όταν ήμασταν γύρω στα 17. Είχε ένα πρόβλημα υγείας η Αγάθη, ήταν στο νοσοκομείο, έκανε κάτι εξετάσεις. Και ήταν μέσα στον γιατρό και εγώ περίμενα έξω στο διάδρομο με τη μητέρα μου. Και κάποια στιγμή αισθάνομαι κάτι αφόρητους πόνους, με πιάνουν τα κλάματα και αισθανόμαι ότι δεν είναι καλά και πονάει. Και έλεγα, η Αγάθη δεν είναι καλά, πονάει. Και μπαίνω μέσα και όντως. Και αφού λέει ο γιατρός, αν δεν ήμουν μπροστά, δηλαδή δεν θα το πίστευα αυτό το πράγμα. Το αισθανόμουν, δηλαδή δεν μπορούσα να το εξηγήσω, ήταν ανεξήγητο. Απλά το αισθανόμουν. Εξ' όλα τα αδέλφια υπάρχει. Δηλαδή όταν θα γεννήσει η Αγάθη, έχει να κάνει. Ελπίζω να μην τραβήξει την πλούσια. Έχετε ερωτευτεί ποτέ τον ίδιο άντρα? Ποτέ. Όχι. Δεν έχουμε ίδιο γούστο. Καθόλου. Καλό αυτό! Καθόλου. Δεν έχουμε ίδιο γούστο. Δηλαδή δεν. Σπάνια να μας αρέσει. Ναι, μεν, αν είναι πολύ όμορφος άντρας, α πούμε, είναι όντως αντικειμενικά όμορφος άντρας, αλλά για κάτι παραπάνω δεν, όχι. Δεν έχουμε τέτοιο γούστο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν άλλου τύπου άντρες, η Αγάθη ή άλλους. Η Αγάθη δικαιολογικά θέλει άλλα πράγματα στο χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου. Εγώ θέλω κάποια άλλα πράγματα. Ευτυχώς, να σας πω όμως κάτι. Είμαι σίγουρη ότι αυτούς που θα συναντήσουμε τώρα, σε μια σούπερ έκπληξη, θα σας αρέσουν και στις δύο, γιατί τουλάχιστον και εγώ και ο Χριστόφορος μπορεί να μην είμαστε δίδυμα, αλλά τυχαίνει να έχουμε το ίδιο γούστο. Στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι, από τη Βραζιλία, από τα βάθη της Βραζιλίας, έχουμε εδώ δύο νόστιμα δίδυμα, τον Γουστάβιο και τον Φλάβιο. Welcome, Γουστάβο and Φλάβιο. Δύο μοντέλα από τη Βραζιλία. Hello. Hi, nice to meet you. How are you? Nice very good. You. Welcome to Greece. Thank you for the opportunity. Εδώ στην Ελλάδα, come and sit. And this, you know, our girls here. They're so beautiful. Αγάθη and Valentini. Hello. Hello. Nice to meet you. My pleasure. Δημήτρη, you know, Δημήτρη. Λοιπόν, τους λέμε εδώ πέρα, τους συστήνουμε όλους εδώ πέρα, τα δίδυμα με τα δίδυμα. Δίδυμα Χριστόφορος, Ζαραλίκος. Ο Χριστόφορος. Στην Βραζιλία με ξέρουν. Η Βάτα Queen είναι ένα. Can I change my brother for one of them? Λοιπόν, την αδερφή του, τον αδερφό του μάλλον, με μία από τις δίδυμες του Σταρ.
Κορίτσια, τι λέτε, δεν ξέρω. Αλεξάνδρα, μας λέγανε έξω ότι μοιράζονται τα πάντα. Δηλαδή, σαν να με εμάς, ρώτησε τι εννοούν μοιράζονται τα πάντα. Έτσι, να το διευκρινίσουμε λίγο. Τα πάντα, επειδή εγώ πρέπει να παραμείνω μαζί σας και να μιλάω ελληνικά, θα μιλήσει λίγο ο Δημήτρης μας μαζί τους. Για ρώτησε τους, Δημήτρη, μοιράζονται τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοούν αυτό. You said outside that you said everything and you did that. What do you mean? I mean, like when you do something like me and Gustavo together, where I mean, like everything that's my or everything that I'm doing, it's all with my brother, you know, with my twin brother. And sometimes the girls they are like going out with Flavio, and Flavio cannot go in, so I'm there, right? For help my brother. Θα εξηγήσουμε αυτό στους φίλους μας, Δημήτρη, θες να το εξηγήσω εγώ. Ότι καμιά φορά με μια κοπέλα είναι να βγει ο Φλάβιο, δεν μπορεί και βγαίνει ο Γκουστάβο για να σώσει την όλη κατάσταση. Αυτό δεν μας είπανε, αυτό μας είπανε. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Όχι, δηλαδή, βοηθάει ο ένας τον άλλον σε κάθε περίπτωση. Πρέπει όμως να πούμε εδώ πέρα, Δημήτρη, και στους φίλους μας, να καταλάβουν ποιοι είναι ο Γκουστάβο και ο Φλάβιο. Λοιπόν, τα παιδιά είναι μέγα στάρ στην Βραζιλία. Μέγα στάρ στο στάρ. Μέγα στάρ στο στάρ. Έχουν δικιά τους εκπομπή. Έχουν κάνει τρεις εκπομπές. Έχουν πάρει μέρος σε reality. Στο οποίο, who stayed longer in the reality show? Yeah, I was for 19 days. And after... What kind? A reality for twins? No, was it like a famous reality show? They pick like people, like one model, one soccer player, people from different areas and the TV or... Κάνανε λοιπόν ένα reality με ανθρώπους από διάφορους χώρους, ένα ποδοσφαιριστή, ένα μοντέλο κτλ. Και ήταν ο ένας, ήταν στο reality. Και ο ένας και ο άλλος. Και ο ένας και ο άλλος. Και ήδη ήταν στο reality. Και κάνουν τώρα πια τι κάνουν, Δημήτρη. Now what do you do? Now you tour in the world, eh? Yes. We felt like we're getting old because we're like 26, we turned 27 this year. And είναι τώρα 37, 27 χρονών τα παιδιά. Και what are you doing in Greece? Yeah, so we decided to travel the world. We left Brazil in May. We were in Portugal, Germany, and Turkey, and Greece. It's like I have my best friend, my twin brother, all the time with me. So I just want to enjoy, meet new people, see the world. But don't you work here? Yeah. Yes. And then when we got here, we didn't like plan like, oh, let's work. But we start to found this agency, the action. Και δουλεύουνε, κάνουνε λοιπόν modeling εδώ πέρα, έχουνε κάνει κάποιες φωτογραφίσεις και γι' αυτό είναι στην Ελλάδα και γι' αυτό σας τους παρουσιάσαμε εδώ στο Όλα Καλά. Αυτά τα όμορφα δίδυμα, Δημήτρη. Να πούμε στα κορίτσια που τους βλέπουνε, θα είναι για ένα μήνα στην Αθήνα. Για ένα μήνα στην Ελλάδα. Αγάπη, αγάπη Βαλεντίνη. Ναι, μα δεν μας αρέσουν οι ίδιοι άντρες και αυτοί είναι οι ίδιοι εξωτερικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Α, είναι και αυτό το πρόβλημα. Και εγώ που κολλάω, Προχθές παρουσιάσαμε το καινούργιο βίντεο κλιπ της Άννας Βύσης. Τα παιδιά παίζουν στο βίντεο κλιπ της Άννας Βύσης. How was Anna Vissi? Yeah, it was amazing. The new video clip called Call Me. Yeah, we did together. Call Me! Yeah, it was like six or eight guys and she was choosing one. And we were dancing for her, she was dancing χορεύανε each other. Χορεύανε λοιπόν για την Anna Vissi, είναι στο καινούριο video clip, το Call Me, και χορεύανε για αυτήν και η Anna Vissi, she didn't really choose any of you, did she? No, not really. Και δεν τους απέριψε όλους βέβαια, Anna Vissi. I'm sorry, guys. But it was fun anyway. We spent the whole day together, and she had like this new hairstyle. Like she shaved one side of her head. Μας λέει ότι η Άννα Βύση έχει ξυρίσει το μισό της κεφάλι, αλλά εμείς το ξέραμε βέβαια. Αυτό τώρα για τους φίλους μας τον Γκουστάβο και τον Φλάβιο είναι καινούργιο αυτό. Yeah, we know that. Υπάρχει όμως και ένα reality το οποίο σκίζει στο εξωτερικό. Είναι ένα reality με δίδυμα. Συμμετέχουν μόνο δίδυμα. Και νομίζω ότι κερδίζει το δίδυμο το οποίο μοιάζει περισσότερο. Περίεργο. Άλλο, εσείς δεν πηγαίνατε. Σίγουρα. Εξήγησε το και στα παιδιά, Δημήτρη. Να δούμε εμείς, νομίζω ότι έχουμε κάποια πλάνα, κάποιο βίντεο με αυτό το reality. Να δούμε. Ένα πρωτότυπο reality τηλεπαιχνίδι προβάλλεται στους τηλεοπτικούς δέκτες των περισσότερων χωρών του εξωτερικού, όπως σε αυτή του Βελγίου. Πρόκειται για το reality με τίτλο «Ολόιδιοι δίδυμοι», το οποίο παρουσιάζουν δίδυμοι αδελφοί. Καλεσμένοι τους είναι ποιοι άλλοι παρά δίδυμοι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπομπής υποβάλλονται σε ερωτήσεις σχετικές με τη ζωή τους, τα χόμπι τους και τα πιστεύω τους. Yeah.
Από τις απαντήσεις που δίνουν ο ένας για τον άλλον, προκύπτει πόσο καλά γνωρίζουν το δίδυμο αδελφάκι τους. Στη συνέχεια, αφήνονται στην κρίση του κοινού, το οποίο μέσω ψηφοφορίας αποφασίζει ποιο ζευγάρι διδύμων από αυτά που βρίσκονται στο στούντιο είναι πιο δεμένο, πιο αγαπημένο και πιο καλά ενημερωμένο για το άλλο του μισό. Το τηλεπαιχνίδι είναι ζωντανό, φιλοξενεί κοινό στο πλατό και ετοιμάζει πάντα έξυπνα βίντεο μέσω των οποίων έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια συνηθισμένη μέρα των παικτών, οι οποίοι έχουν αν μη τι άλλο τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Τσα-τσα-τσα! Reality λοιπόν ακόμη και με δίδυμα. Εμείς εδώ στο Όλα Καλά έχουμε αυτά τα καταπληκτικά δίδυμα από τη Βραζιλία. Thank you so much for coming here, for being here with us today and good luck. Ευχαριστούμε λοιπόν τους φίλους μας και ευχαριστούμε ειδικά την Αγάπη και τη Βαλεντίνη που αφήσανε το ρεπορτάζ για λίγο που ετοιμάζουν τις ειδήσεις και που ήσασταν μαζί μας για σήμερα. Να είστε πάντα έτσι όμορφες και δεμένες. Ευχαριστούμε. Και εμείς τώρα το δίδυμο εδώ το καλό. Ζηλεύει. Αυτό είναι το δίδυμο. Είσαι ζηλιαρόγατα, ε. Εγώ ζηλεύω, ναι. Ζηλεύει. Και μιας και ζηλεύει τόσο πολύ ο Ζαραλίκος, ζηλεύει ο Ζαραλίκος, ζουζού, το ζουζού. Έχουμε καλέσει ειδικά για αυτόν και όμως και για κάποιους άλλους από εμάς που έχουμε κάποιο πρόβλημα, ίσως στις σχέσεις μας ή στις οικογένειές μας ή δεν ξέρω εγώ τι. Έχουμε καλέσει την εξαιρετική, την ψυχολόγο μας, την Ελένα Ελευθερίου, που θα τη συναντήσετε αμέσως μετά το διάλειμμα. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, εδώ μαζί με τον Πέτρο Ήμβριο, δεν μπορεί να μην είναι και καλά. Δηλαδή, όταν είσαι ξέρεις ένα πέρα... τραγούδι παλιό του Νταλάρα, συγγνώμη που σε διακόπτω από τα γένειά μου. Που λέει όλα καλά κι όλα ωραία. Από εκεί εμπνεύστηκες τότε. Ναι, από εκεί και από πολλά άλλα, γιατί έχει πολλά. Είναι αγαπημένη μου έκφραση. Έχει πολλά καλά, δεν έχει πολλά. Είναι αγαπημένη μου έκφραση, όλα καλά. Όλα καλά. Οπότε θα είσαι εδώ κάθε μέρα. Αμέ. Τι ωραία, πολύ συμπαρουσιαστή. Βεβαίως, γιατί όχι, θα το θέλες. Όχι βέβαια, θα πεθάνω, δεν μπορώ να κοιμάμαι 7 ώρα όπως κοιμήθηκα. Ναι, δεν κοιμήθηκες, με 2 ώρες ύπνο είναι και είναι τόσο όμορφος, δηλαδή πού να κοιμόσουμε κιόλας. Ποιος, για δες ποιος μιλάει. Όχι, εντάξει. Ποιος μιλάει, εσύ. Τι θα μας πεις τώρα, όχι, πού εμφανίζεσαι, πρώτα απ' όλα, δηλαδή, αν θέλει ο κόσμος να σε δει από πιο κοντά και αν θέλει να σε δει live, γιατί τώρα υπάρχει ένα γυαλί που μας χωρίζει με τους θέατες. Αυτό είναι πιο εύκολο, κάθεσαι στο σαλόνι σου, ξαπλαμένος στον καναπέ αραχτός, κάνεις και ζάπινγκ, βλέπεις εκεί, ό,τι σε ενδιαφέρει. Είναι και αυτό, είναι λίγοι όμως αυτοί οι προνομιούχοι που τέτοια ώρα κάθονται έτσι, πολλοί μας βλέπουν με το λαμάδι. Στην Ελλάδα είναι πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Όλες ξέρουν να περνάει. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι φίλοι μας μαγειρεύουν, να... καθαρίζουν, βλέπουν λίγο. Εντάξει, αυτό είναι κάθαμε. Δηλαδή τώρα δεν είναι και δύσκολη δουλειά να είσαι στο σπίτι και να μαγειρεύεις λίγο. Τρέχεις μέχρι την κατσαρόλα, την ανακατεύεις και να γυρνάς. Το είπε ο Πέτρος Ήμβριος. Δεν είναι και δύσκολο πράγμα να μαγειρεύεις λίγο. Μαγειρεύεις. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό το λέει λοιπόν. αλλά τραγουδάς καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω, το ξέρει ο κόσμος. Είμαστε στο Εμπατή με τον Σπύρο Σπυράκο και μια πλειάδα τραγουδιστών νέων οι οποίοι είναι χωρίς δισκογραφία ακόμη, άρα πάρα πολύ αξιόλογοι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 εβδομάδες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί πάμε πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλά. Και ζηλεύει το ένα στον άλλον. Κάθε... Όχι καθόλου. Όχι, καθόλου. Και αυτό είναι το πολύ θετικό μεταξύ μας. Δηλαδή θέλω το καλό του Σπύρου, όπως και ο Σπύρος ξέρω ότι θέλει το καλό του δικού μου, γιατί το καλό μας είναι το καλό του μαγαζιού και της δουλειάς που κάνουμε. Τώρα τι τραγούδι θα μας πεις. Θα σου πω το πια εξήγηση. Ωραίο, ωραίο αυτό, ε. Ο Ροζάριο. Ροζάριο, το ξέρω. Καθολικό. Είσαι καθολικός. Βοήθειά μας, όχι βέβαια. Είμαι ορθόδοξος χριστιανός όπως και όλοι μας φαντάζομαι. Ή περισσότερο τουλάχιστον. Ωραία, τι θα μας τραγουδήσεις. Ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου, το έχει γράψει η Εύη Δρούτσα στίχους και μουσική ο Πάνος ο Καπύρης. Αγαπημένοι μου φίλοι και οι δύο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς τους ευχαριστούμε γιατί θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα. Μπράβο, γιατί χωρίς τους συντελεστές δεν θα είχαμε τραγούδια, να το πούμε κι αυτό. Αυτό ακριβώς. Μετά λοιπόν το τραγούδι, θα καθίσουμε εδώ να σε απολαύσουμε. Μετά το τραγούδι θέλω να έρθεις γιατί ξεκινάει αυτή η πολύ σημαντική συζήτηση περί ζήλιας. Ωραία, και μιας και δεν είσαι ζηλιάρης και είσαι τόσο προχωρημένος και πολιτισμένος, θέλουμε οπωσδήποτε να συμμετέχεις. Θα να σας ζηλίσω. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τον. Πέτρος Ήμβριος. Αλεξάνδρα Πασχαλίδη, παρακαλώ. Κόκκινα μάτια, μαύρη κύκλη, τυρονία. Ποιος την περίμενε την έκπληξη αυτή. Εγώ σε κοίταζα στα μάτια με λατρεία και μου προσφέρεις μοναξιά για τα αμοιβή.
Είπα να γράψω σε ένα φίλο μου δυο λόγια, πως είμαι απελπισμένος να του πω το δρόμο να μου πει για να μπορέσω να πάψω τώρα εσένα να αγαπώ. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να σώσω που εγκατέλειψες. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως μου έλειψες. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να νιώσω που δεν ξέχασα. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως ξέχασα. Τα συναισθήματα, τα λόγια τα μεγάλα γίναν μια στάλα και χωράνε στον καημό. Στο πρόσωπό μου πέφτει πρώτη η ψυχάλα, έρχεται πόρα κι εγώ πρέπει να κρυφτώ. Είπα να γράψω σε ένα φίλο μου δυο λόγια, πως είμαι απελπισμένος να του πω το δρόμο να μου βρει για να μπορέσω να πάψω τώρα εσένα να αγαπώ. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να σώσω που εγκατέλειψες. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως μου έλειψες. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να νιώσω που δεν ξέχασα. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως σε χάσα. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να σώσω που εγκατέλειψες. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως μου έλειψες. Ποια εξήγηση να δώσω, τη ζωή θέλω να νιώσω που δεν ξέχασα. Δύο ώρες έχεις φύγει και αισθάνομαι δύο χρόνια πως έχασα. Έλα, μου έλειψες. Πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε δύο χρόνια πως μου έλειψες, λέει το τραγούδι. Ναι. Εμάς μας έλειψες πέντε λεπτά και δεν ξέρω, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση εδώ. Πού για τη ζήλια. Ξέρεις κάτι, εγώ ήθελα κάτι δίπλα μου, αλλά η Τζορτζέλα άφησε επίτηδες. Έλα. Άμα το θες πολύ. Λοιπόν, το μικρόφωνο να το αφήσουμε, γιατί έχεις και άλλο μικρόφωνο, ορίστε. Για λέγε. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ έχουμε τη Μάρα την Καρέτσου, έχουμε την ψυχολόγο μας, οπότε οτιδήποτε απορία έχεις, είναι η Ελεάνα εδώ πέρα και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι και η Τζορτζέλα, η φίλη μας, η Τζορτζέλα, καλώς όρισες Τζορτζέλα, μας έλειψες κι εσύ. Είσαι μόνη σου, θες να έρθω δίπλα σου, Τζορτζέλα. Έλα. Μια χαρά είμαστε. Έλα, Τζορτζέλα. Λοιπόν, ναι, εγώ... Συγγνώμη, γιατί όλοι... Κοίτα, αν το νιώθεις πρέπει να το κάνεις. Άμα το νιώθεις πρέπει να το κάνεις. Κάτσε δίπλα στην Τζορτζέλα για να μην ζηλεύει. Εγώ ήθελα να παρακαλέσω και όλους τους θεατές μας, οτιδήποτε ερώτηση έχετε ή αν έχετε κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, πάρτε μας σας παρακαλώ τηλέφωνο στο 210-3481-560 ή 3481-570. Και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε, να λύσουμε το πρόβλημά σας ή το πρόβλημά μας ή να σας δώσουμε κάποια συμβουλή. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πού να ξεκινήσουμε τώρα με τη ζήλια? Η ζήλια είναι κάτι που υπάρχει στο DNA μας, είναι κάτι που γεννιόμαστε με αυτό? Σύμφωνα με μελέτες που έχουμε κάνει, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ίσως και το πιο βασικό, παίζουν μηχανισμοί της ντοπαμίνης. Βέβαια, ναι, ακριβώς έτσι. Σοβαρά, ντοπαμίνη. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε για την φυσιολογική ζήλια, για την νευρωτική ζήλια, για την παθολογική ζήλια. Όλα αυτά είναι κομμάτια ζήλιας που βιώνουμε ή δεν βιώνουμε. Δεν είμαστε όλοι παθολογικά ζηλιάριδες, δεν φτάνουμε όλοι στην παραλυρηματική ζηλοτυπία. Αλλά όλοι ζηλεύουμε φυσιολογικά. Όλοι ζηλεύουμε φυσιολογικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για κάποιον άλλον να μην ζηλεύει ως ένα φυσιολογικό βαθμό. Ακόμα και εδώ έχουμε το παν μέτρον άριστον. Είναι φυσιολογικό όμως εδώ. Είναι πολύ λεπτά τα όρια. Υπάρχει διαφορά μεταξύ
ζήλεψα λίγο γιατί είσαι πολύ όμορφη ή είσαι πολύ όμορφος και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, παρόλα αυτά είσαι δικός μου ή δική μου και ζηλεύω τόσο πολύ που φτάνω στη λεκτική ή τη σωματική βία. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα άκρα. Από την αρχή. Υπάρχει η ερωτική ζήλια και υπάρχει η οικογενειακή ζήλια, υπάρχει η ζήλια ανάμεσα σε γυναίκες, σε άντρες κτλ. Αν και θα ξεκινήσουμε με την ερωτική ζήλια. Πολλές φορές μου λένε πολλοί ότι είναι κάτι σαν αφροδισιακό. Δηλαδή, όταν είσαι πολύ ερωτευμένος ή όταν αγαπάς κάποιον πάρα πολύ, ζηλεύεις γιατί είναι και μέρος της αγάπης. Αν δεν ζηλεύεις, δεν αγαπάς. Είναι έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε, όπως πολύ σωστά έχετε βάλει τον τίτλο, ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως αφροδισιακό και ως δηλητήριο. Διότι εάν δεν με ζηλεύεις καθόλου, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Τι σημαίνει δεν ζηλεύω καθόλου, τι σημαίνει δεν υπάρχουν ανταγωνιστές, τι σημαίνει δεν με ενδιαφέρει όπως και να βγεις από το σπίτι. Τι σημαίνει πάμε κάπου και δεν με ενδιαφέρει ότι δεν σε κοιτάει κανείς ή σε κοιτούν όλοι. Αν δεν με ενδιαφέρει που σε κοιτούν όλοι και δεν αισθάνομαι έστω και αυτή την γλυκιά πικρία ότι έχω μια τόσο όμορφη παρουσία δίπλα που είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, αν δεν με ενδιαφέρει αυτό, τότε τι με ενδιαφέρει. Άρα με ενδιαφέρει μόνο το εγώ. Αν με ενδιαφέρει μόνο το εγώ, αν με ενδιαφέρει μόνο το εγώ, όταν είμαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι δικός μου, εντός εισαγωγικών, και έχει όλη αυτή την πολιορκία από άλλους, αλλά ως ένα σημείο ζηλεύω. Χαίρεσαι όμως όταν ο άλλος είναι όμορφος, δεν ζηλεύεις απαραίτητα. Ζηλεύεις ως ένα σημείο. Εάν εσύ είσαι με την ενδεχομένως σύντροφό σου και βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ στενή πολιορκία, παρόλα αυτά δεν υπάρχει ανταπόκριση από τη σύντροφό σου, θα χαρείς, αλλά ως έναν βαθμό δεν αισθανθείς ότι ζηλεύω και αν. Και αν όταν είναι μόνη της. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Παίζει κάποιο ρόλο τέλος πάντων το πόσο ασφαλής ή ανασφαλής είσαι με τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο. Πιστεύω πως ναι. Το μεγαλύτερο. Από τη στιγμή που είσαι ασφαλής με τον εαυτό σου, για ποιο λόγο να είσαι ανασφαλής με τη σχέση σου. Γιατί μία μικρή δόση ανασφάλειας την έχουμε, όλοι. Όχι, και αν δεν την έχουμε, την αποκτούμε. Όχι, μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Εγώ πρέπει να παραδεχτώ όμως ότι. Χαίρομαι πολύ που δεν υπάρχουν ανασφαλείς άνθρωποι. Δεν είναι κακό να ζηλεύεις, πιστεύω. Απλά να μην φτάνει στα άκρα, δηλαδή σε άρρωστη μέρα. Τι είναι στα άκρα, δηλαδή, ποια είναι τα άκρα. Δηλαδή... Στα άκρα είναι. Κυνηγάς, να γίνεις βίαιος. Κυνηγάς την κοπέλα, όχι καλά κι μου. Απαγορεύεται. Πούμε, τα έχουμε εμείς τώρα εμείς οι δύο. Ναι. Έτσι. Τώρα μην κάνουμε καμία καφά. Δεν ξέρω αν είσαι. Λέμε θεωρητικά. Θεωρητικά. Πες ότι είμαστε εμείς οι δύο μαζί. Και εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ κυνηγάω να δω πού είσαι, τι θα κάνεις. Τι ωραία, θα αρχίσω να μας βάζω τη δουλειά της 6 το πρωί. Ναι, εγώ θα χαίρομαι πολύ αν είχα κάποιον να ξυπνάει τόσο πρωί και να έρχεται μαζί μου στη δουλειά. Όχι, δεν νομίζω. Αυτό νομίζω ότι είναι. Μετά γίνεται καταπίεση. Άρα, και γίνεται καταπίεση. Και γίνεται είναι κάτι άρρωστο το οποίο δεν είναι σε υγιές για μια σχέση. Τι κάνουμε, λοιπόν, πείτε τώρα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν σύντροφο ο οποίος θέλει να μας ελέγχει το κάθε τι, ψάχνει κινητά, τηλέφωνα. Και πολλές έρευνες δείχνουν μάλιστα που διαβάσαμε και με την Τζορτζέλα, ξέρετε το πρωί που τα συζητάγαμε. Ότι πολλοί ψάχνουν τα τηλέφωνα, τα κινητά των συντρόφων τους. Ναι, να δούνε τον αριθμό. Να δούνε ποιους, να δούνε μηνύματα κτλ. Αυτό. Αν μας ελέγχει κάποιος πολύ, αν μας ζηλεύει παράφορα, τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχάς, μια πολύ καλή αρχή είναι ο διάλογος και η συζήτηση. Εφόσον αντιλαμβάνομαι ότι ο σύντροφός μου θέλει να ελέγχει τόσο πολύ την προσωπική μου ζωή, γιατί πέραν της δικής μας ζωής, δηλαδή μεταξύ εμένα και του συντρόφου μου, υπάρχει κάτι πολύ δικό μου. Που ενδεχομένως είναι το κινητό μου και τα τηλέφωνα που έχω μέσα. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ψάχνεις τα προσωπικά μου αρχεία. Εφόσον τα ψάχνεις, κάτι δεν πάει καλά. Άρα ή μιλάμε για ανασφάλεια ή μιλάμε για προβολή. Που προβολή τι σημαίνει. Αυτό έχω την ενοχή εγώ, γιατί εγώ κάτι έχω κάνει ενδεχομένως να κάνω και προβάλλω το αρνητικό συνέστημα σε σένα. Ψάχνω δηλαδή, το δικό σου κινητό, μπορεί να είναι... γιατί αν ψάξεις το δικό μου δεν θα σου αρέσει καθόλου. Καταλάβατε, οπότε αν σας ζηλεύει κάποιος πάρα πολύ... Μπορεί να έχουμε δώσει και δικαίωμα σας... όμως, προσέξτε τώρα. Υπάρχει και το άλλο, ότι βλέπεις τον άλλον κάνει ψηλό τσιριτζάντζουλες. Πότε λες κάτσε λίγο να ανοίξω. Αν κάνει τσιριτζάντζουλες, τι κάνουμε τότε. Ανοίγουμε το κινητό και το ψάχνουμε. Και τα βλέπουμε όλα. Ξέρεις ότι 70% των διαζυγίων είναι πλέον από τα κινητά. Είτε θα βρει μήνυμα φωνητικό η γυναίκα ή ο άντρας, είτε θα βρει μήνυμα γραπτό. Άρα είτε... και πρέπει να υπάρχουν πάντα δύο τηλέφωνα. Ή πετάξτε τα κινητά, παιδιά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, αν εγώ νιώθω υπερβολική ζήλια, πείτε τώρα ότι είμαστε μαζί, εντάξει πάλι εμείς μαζί. Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν μου δίνει όμως δικαίωμα ο Πέτρος. Αλλά εγώ όμως έχω αυτό το. Το ψήλω και ψηλιάζω. Ακριβώς και ψηλιάζομαι συνέχεια. Υπάρχει τρόπος να θεραπευτώ, να το ξεπεράσω αυτό. Τι μπορώ να κάνω. Ναι, βέβαια, αναλόγως. Κάνε τα βαράκι, κάνε ποια... Ό,τι χαναρτικό υπάρχει το παίρνει. Σε ποια κατηγορία είναι αυτή η ζήλια και σε ποιο σημείο φτάνει. Γιατί
μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια χαλαρή συζήτηση, αλλά μια κατάσταση ζήλιας μπορεί να γίνει παράφορη και μπορεί να φτάσει σε σημείο μέχρι και εγκληματικό. Και νομίζω και ότι ακριβώς. Τα εγκλήματα πάθους είναι πολύ συχνά απόρριες ζήλιας. Αλλά όχι ζήλιας καθημερινής και φυσιολογικής. Εγώ δεν θα ήθελα καν να τα αποκαλούμε εγκλήματα πάθους, γιατί δεν είναι πάθος να σκοτώνει κάποιον άνθρωπο. Είναι τρέλα, παιδιά. Αυτό είναι. Ακριβώς. Υπάρχουν σε ψυχολόγοι, οι οποίοι μπορεί να. Ψυχολόγοι, ναι. Ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Αλλά όταν όμως το πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος, δεν πείθεται για να πάει. Γι' αυτό ζητάμε μαζί βοήθεια. Μαζί. Το ζευγάρι κάνει κάτι μαζί. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν πάσχει ποτέ το μισό ζευγάρι. Εάν εσύ ζηλεύεις εμένα παράφορα και εγώ το δέχομαι και δέχομαι και όλες τις συνέπειες, πάσχω κι εγώ. Μήπως η ζήλια είναι κάτι που είναι περαστικό, δηλαδή το αισθανόμαστε απλά τα πρώτα χρόνια και μετά από ένα διάστημα, όταν έχει δέσει η σχέση, όταν έχουμε παντρευτεί, όταν έχουμε όχι, κάνει παιδιά. Μήπως μετά. Υπάρχει μια διαφορία. Σύνηθες φαινόμενο. Υπάρχουν περιστατικά που ακούμε τον άντρα ή τη γυναίκα τα πρώτα χρόνια να ζηλεύει υπερβολικά, να κλειδώνει πόρτες, να ψάχνει τηλέφωνα και μετά από 5, 6, 10 χρόνια να υπάρχει πλήρη διαφορία. Ποιο είναι καλύτερο παιδί? Βάλτος. Κανένα. Κανένα, δεν είναι. Κανένα. Όχι βέβαια, προτιμούμε τη ζήλια γιατί υπάρχει και ζωή, υπάρχει και ζωντάνια. Όχι, όχι, όχι. Στην καταπίεση δεν αρέσει σε κανέναν, εκτός αν έχουμε και εμείς προβλήματα και αποζητάμε την καταπίεση. Για την ανασφάλειά μας. Ελεάνα, υπάρχουν στοιχεία ποιοι ζηλεύουν περισσότερο, δηλαδή αν είναι οι γυναίκες που ζηλεύουν περισσότερο. Ζηλεύουν το ίδιο, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η γυναίκα θα ζηλέψει περισσότερο το φλερτ και την πολιορκία. Ο άντρας ίσως να το αποδεχθεί. Ο άντρας την απιστία, γιατί εκεί καταλήγουμε, δεν τη συγχωρεί και τη ζηλεύει παράφορα. Μα η γυναίκα. Την έχουν συγχωρήσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, πάντα μιλάμε σε γενικές γραμμές. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως και σε όλα τα θέματα, έτσι και σε αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Εσύ μου είπες, εσύ έκανες δύο γάμους. Σε ζηλεύανε οι άντρες σου? Όχι, δεν νομίζω. Πρώτα ήταν καλλιτέχνη και είχαμε ένα κοινό, μια κοινή ζωή και ένα κοινό νου. Όχι καθόλου. Δεν αισθάνθηκα καμία ζήλια, ούτε εγώ είχα ζήλια για τους άντρες. Ωραία. Έχουμε την κυρία Κατερίνα στη γραμμή. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλά. Εσύ? Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μας πείτε εσείς αν έχετε. Αν έχετε σκοτώσει κάποιον λόγο ζήλια, αν το έχετε ρίξει καυτό λάδι, κάτι αν έχετε κάνει. Αχ, μακάρι να ζηλεύω. Ζηλεύω. Ότι ζηλεύω, ζηλεύω. Αλλά όχι τόσο πολύ. Ο άντρας μου, εγώ είμαι έγκυος, να καταλάβετε. Ωραία. Ζηλεύει πάρα πολύ. Από τη μέρα που είμαι έγκυος έχουμε φοβερά προβλήματα. Τι ζηλεύει, την κοιλιά σας? Το μωρό. Το μωρό. Το μωρό. Φοβάμαι για άλλο. Μην τον αφήσω για κάποιον άλλο. Για κάποιον άλλον. Με το μωρό. Με το μωρό στην κοιλιά. Κοιλιά σας, θέλω τώρα που να τρέχεις, Κατερίνα, μάστο. Με το μωρό, έτσι ακριβώς. Η δουλειά του είναι περίεργη. Δουλεύει και πρωινές και βραδινές ώρες. Θα με πάρει και στις δύο το ξημερώματα. Είμαι σπίτι. Και σας ξυπνάει τη νύχτα. Ναι, ναι. Που είστε έγκυος. Να του πείτε να σας αφήνει να κοιμόσαστε. Δεν γίνεται αυτό. Θα κοιμηθούμε μαζί το πρωί, σου λέει. Στις 3 η ώρα θα με πάρει, τι κάνει? Χρειάζεται ψυχολόγος αμέσως. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Αλλά όταν θα ακούσει αυτή τη λέξη, δεν είμαι τρελός. Τη γνωστή λέξη που ακούνε ο καθένας που προτείνει κάτι. Να σας πω όμως, να του πείτε του άντρα σας, ελπίζω να μας βλέπει, δεν ξέρω αν μας βλέπει, αλλά να του πείτε ότι δεν πάνε μόνο τρελοί στον ψυχολόγο, πάνε και οι πολύ υγιείς άνθρωποι. Το γνωρίζω. Όλοι έχουμε πάει κάποια στιγμή σε ψυχολόγο, είναι εγώ τουλάχιστον πήγα. Απλά αυτή είναι η κουβέντα που λένε, η συνήθις κουβέντα. Καμιά φορά θέλω να κάτσει να με ακούσει. Άκουσε με, δεν συμβαίνει κάτι. Όχι, δεν θέλει να με ακούσει. Όταν κυρία Κατερίνα, πώς εκδηλώνεται η ζήλια του, τι κάνει? Τι κάνει? Κινητό είχα. Με αποτέλεσμα τώρα να μην το χρησιμοποιώ. Να έχω μόνο το σταθερό. Με έχει κόψει από όλους τους φίλους μου από την αρχή. Τα πάντα. Θέλει να είμαι μαζί με τη μητέρα του. Πράγμα που εγώ με τη μητέρα του δεν τα πάω καλά. Αλλά κάνω υπομονή. Μήπως θα ζηλεύει και η μητέρα του? Η μητέρα του ζηλεύει τη σχέση μου με το γιο τη. Ήτανε και πριν την εγκυμοσύνη ο άντρας σας, έτσι, κυρία Κατερίνα? Μπορεί να ήταν και να μην το είχα αντιληφθεί. Αλλά τώρα εγώ που είμαι έγκυος το έχω αντιληφθεί. Και είναι ίσως και λίγο αργά να κάνω κάτι. Ποτέ δεν είναι αργά, κυρία Κατερίνα. Εγώ δεν πιστεύω να είναι ποτέ αργά. Έτσι δεν είναι, γιατί την ελπίδα μας δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Τώρα θα ρωτήσουμε την Ελεάνα τι προτείνει η Ελεάνα να κάνετε. Ελεάνα, τι λες να κάνει η κυρία Αυτό Κατερίνα? Αυτό θα μπορούσε να κάνει η κυρία Κατερίνα. Καλημέρα κιόλας. Είναι να κάνει μια πολύ ειλικρινή συζήτηση με τον σύζυγό της για το τι σημαίνει εμπιστοσύνη στη σχέση τους, τι σημαίνει ότι εγώ είμαι μαζί σου και εσύ είσαι μαζί μου, και αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει αυτή η διαδικότητα και μόνο στη σχέση μας, τότε
θα πρέπει να δούμε έναν ειδικό. Δεν πηγαίνουμε στον ειδικό. Θέλει, Ελένα μου, λέει η κυρία Καταρίνα, ότι δεν θέλει, λέει δεν είμαι τρελός, δεν θέλω να πάω σε ψυχολόγο. Να σας πω, εκτός αυτού τώρα τελευταία δεν ακούει και τα θέλω μου. Τα θέλω σαν γυναίκα. Τι ποια θέλω, παραδείγματος χάρη. Θέλω την ηρεμία. Θέλω να έχω περισσότερο ανάγκη τώρα από ό,τι πριν. Θέλω την αγκαλιά σου. Καταλάβατε. Τα θέλω αυτά τα πιο απλά, δεν μου τα δίνει. Είναι πολύ λογικό αυτό. Εφόσον είναι εγκλωβισμένος μόνο στο δικό του θέλω, που το δικό του θέλω είναι εντελώς μη φυσιολογικό, θέλω να σε έχω σε αποκλειστικότητα, ούτε και τα δικά του θέλω τα ξέρει. Μπράβο. Και τα αντιλαμβάνεται. Δεν τα ξέρει καθόλου. Το μόνο που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πώς να σας εγκλωβίσει μέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Δεν θέλει να κάνει παιδί. Θέλει να κάνει παιδί. Βέβαια και θέλει. Ωραία, αν θέλει να κάνει παιδί και να γίνει ένα παιδί που να είναι καλά, να είναι δυνατό, πρέπει να σας αφήσει και στην ηρεμία σας. Έτσι δεν είναι. Γιατί έχουν ένα κοινό θέλω όμως το ζευγάρι εδώ. Έχουν το θέλουμε να κάνουμε παιδί. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, με τον ερχομό αυτού του παιδιού, ίσως να καλυτερέψει λίγο η κατάσταση. Γιατί ένα παιδί είναι πάντα δώρο, όπως και να το κάνουμε. Από την άλλη, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μία προσπάθεια να το εξηγήσετε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ότι δεν πάω να πει ότι είμαι τρελός, αν και δεν μου αρέσει αυτή η φράση, για να πάω σε ειδικό. Μπράβο. Γιατί αυτό το παιδί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσει καταστάσεις μέσα σε αυτή την οικογένεια που δεν θέλετε ούτε εσείς ούτε εκείνους. Μπορεί να μην αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ κάποτε χωρίς πήγαινα. Βοήθεια. Εγώ κάποτε πήγαινα σε ειδικό και ίσως από εκεί και μπορώ να αντιμετωπίσω κάποιες καταστάσεις. Του έχω πει ότι υγιής άνθρωπος είναι αυτός που πηγαίνει. Ακριβώς. Θα βρει την ταυτότητά σου. Και που δουλεύει με τον εαυτό Ακριβώς. του. Μπράβο. Ακριβώς. Είναι αυτό που δουλεύει με τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβετε αν δεν το ζήσετε. Λοιπόν. Να σας ρωτήσω, κυρία Καταρίνα, ο άντρας σας εκδηλώνεται και με βίαιο τρόπο. Έχει τύχει κι αυτό. Έχει τύχει κι αυτό που να μην σεβαστεί όχι τόσο τον εαυτό του ή εμένα, το παιδί που έχω μέσα μου. Να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να σας απογοητεύσω, πρέπει άμεσα να βοηθηθείτε από ειδικό. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι μόνοι σας. Είναι πολύτιμη η εργασία που έχετε κάνει στο παρελθόν με ειδικό ψυχικής υγείας, αλλά αυτό δεν μπορείτε να το περάσετε μόνοι σας. Όχι, πρέπει αυτό, να δείτε σαν ζευγάρι έναν ειδικό, έτσι ώστε να μπορέσει να σας δώσει επικοινωνιακές οδούς για να μπορέσετε να βρείτε μια λύση. Εγώ θα ήθελα επίσης, κυρία Καταρίνα, εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι, αλλά θα ήθελα επίσης με κάποιο τρόπο να απευθυνθείτε σε φίλες, στην οικογένειά σας, συμπαράσταση, ζητήστε και εσείς που μας ακούτε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται έτσι, πραγματικά έτσι, στήριγμα, έτσι. Συμπαράσταση, δύναμη. Γιατί μόνοι σας είναι λίγο δύσκολο να το ξεπεράσετε αυτό. Έτσι και το μάθει αυτό, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ναι, γιατί είναι το μυστικό του. Είναι, ουσιαστικά ναι. θα το εκλάβει ως προδοσία εκ μέρους της. Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορώ να τολμήσω κάτι τέτοιο. Μάρα, τι θα έκανες εσύ, για να ρωτήσουμε τη Μάρα που έχει περάσει πολλά. Τι θα Εγώ θα έπαιρνε το παιδί και θα έφευγα μέσα. Θα το πάρει αναγκαστικά θα το πάρει μαζί τώρα. Ναι, θα το πάρει γιατί είναι έγκυος. Θα έφευγα και μάλιστα χωρίς καμία συζήτηση. Θα γύριζα στην οικογένειά μου, θα περνούσα κάποιο καιρό και νομίζω ότι όταν δίνουμε ένα μάθημα σε έναν άνθρωπο ή συμμορφώνεται ή όχι. Δεν γιατί πρέπει, αυτό ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Έρχεται σε μια περίπτωση τώρα η οποία είναι και επικίνδυνη. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Για την ίδια και για το παιδί. Είναι επικίνδυνη. Δηλαδή αν η κυρία μιλήσει με ένα δυναμικό τρόπο, ίσως ένα βράδυ ή κάποιος είναι πιο πιωμένος, τα περισσότερα ας πούμε θύματα κλπ. Τα κλαίμε από τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θα έφερα. Θα συζητήσουμε περισσότερο για ζήλια και βία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι, δεν ξέρω, πάντα, δηλαδή, μήπως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και τη διάλυση της οικογένειας. Δηλαδή, όταν κάποιος, όταν μια γυναίκα είναι έγκυος και δεν έχει διάλυση, απλούστατα, όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή, τότε βλέπεις πόσο αξίζει. Ακριβώς. Κυρία Καταρίνα, για πείτε μας κάτι θέλατε να πείτε. Και έχω φύγει και δύο μέρες. Με έχει ζητήσει, κλαίει, θέλει να γυρίσω πίσω. Εντάξει, και η δική μου κατάσταση είναι λίγο ιδιόρυθμη. Έχω γίνει πιο ευαίσθητη από πριν. Βεβαίως. Θέλω τον σύντροφό μου περισσότερο από την οικογένειά μου. Λάθος, κυρία Καταρίνα, εμείς σας ευχαριστούμε που μας πήρατε, που μοιραστήκατε αυτά τα πράγματα που είναι δύσκολα, που τα μοιραστήκατε μαζί μας. Ελπίζουμε με κάποιο τρόπο να σας βοηθήσει και η συζήτηση που θα ακολουθήσει και ελπίζουμε πραγματικά να έχετε ανθρώπους γύρω σας, κοντά σας, που να σας σταθούν και να σας βοηθήσουν, γιατί τους χρειάζεστε. Ζητήστε τους βοήθεια. Πρέπει να τολμάμε και να ζητάμε και βοήθεια από τους φίλους μας και τους ανθρώπους μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή ελευθεριά. Καλή ευκαιρία στην εκπομπή σας και σε όλους. Και στο κύριο ίδιο. Γεια σας. Ζήλια, ναι, αυτό είναι, εγώ νομίζω είναι αρκετά συνηθισμένο. Αλλά θα συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό μετά τις διαφημιστικές, μετά τις διαφημίσεις. Έχω μπερδευτεί τελείως τώρα γιατί... Μετά τις διαφημιστικές διακοπές. Μπράβο, μετά τις διαφημιστικές διακοπές, έτσι θα το πούμε. Καλά, καλά, θα πάνε όλα καλά. Δεν είναι βέβαια πάντα όλα καλά, ειδικά όχι όταν έχουμε σκηνικά με ζήλια, ζηλοτυπίες και τα λοιπά. Και συζητάμε με την Ελεάνα, την ψυχολόγο μας, γιατί τη χρειαζόμαστε όλοι. Τώρα πες μου, συγγνώμη να ρωτήσω. Είναι ο άνθρωπός μας. Ό,τι θέλει. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να πάει στην Ελεάνα και να του κάνει ψυχανάλυση. Κοίτα τι όμορφο πλάσμα είναι αυτό τώρα. Εγώ άμα πάω και πέρα θα την ερωτηθώ. Σε σημασία. Εντάξει, θα σου φέρουμε σε έναν άλλο. Αυτό τώρα. Έναν πολύ καλό. Λοιπόν, ναι, όντως Ελένα, εντάξει, αλλά είναι όμως επαγγελματίας, είναι ψυχολόγος, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί την έχουμε καλέσει, γιατί είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Ελένα, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό, το θέμα της ζήλιας, είναι κάτι που εγώ θυμάμαι, μου το έχει πει η μαμά μου τώρα και ντρέπομαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου η Σοφία, που είναι 3 χρόνια μικρότερη, γεννήθηκε στρομπουλή, αυτή με σγουρά μαλά και εγώ ήμουν αδύνατη, πράσο, μαλή. Και τη ζήλευα πάρα πολύ, γιατί όλοι τη φιλούσαν, την αγαπούσαν, την τσιμπούσαν, τσιμπούσαν τα μπουτάκια πολύ. Και εμένα δεν μου δίνανε καθόλου σημασία. Με στείλανε μάλιστα και στη γιαγιά και τη ζήλευα πάρα πολύ. Μάλιστα, μία φορά όταν έλειπε η μαμά μου, την τσιμπούσα με βελόνες. Ναι, παιδιά, αυτό δεν το κάνατε. Ήταν καλό παιδάκι, Αλεξάνδρα, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε. Μην το δοκιμάσετε και νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Νιώθω πραγματικά τύψεις ακόμη. Γι' αυτό ήμουν 3 χρονών. Το θυμάσαι από τότε. Το θυμάμαι γιατί πήγαμε στο νοσοκομείο, να μην το θυμάμαι. Γιατί λοιπόν δεν είναι καθόλου αστείο. Λοιπόν, το έχω ξεπεράσει όμως, δεν τη ζηλεύω πια τη Σοφία. Και έχουμε και άλλη μια μικρότερη αδερφή, τη Δήμητρα, και την οποία δεν τη ζηλεύω όμως καθόλου. Αλλά συγκεκριμένα με τη Σοφία. Και έχω μιλήσει με άλλους, με άλλα αδέλφια και μου έχουν πει ότι είναι πολύ συνηθισμένο το να ζηλεύεις το μικρότερο σου αδελφάκι. Βέβαια. Οπότε δεν είμαι τελείως. Σου παίρνει τα πρωτεία. Μοιράζεσαι πράγματα, μοιράζεσαι την αγάπη των φίλων. Σου έλεγα δεν είσαι καθόλου. Δεν είναι καθόλου άρρωστο, είναι αναμενόμενο. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να κάνουμε ένα δεύτερο παιδάκι, προσέχουμε πάρα πολύ πώς συμπεριφερόμαστε στο πρώτο. Μία πολύ καλή λύση είναι να του δίνουμε ευθύνες εντός εισαγωγικών. Οπότε να αισθάνεται ότι είμαι και εγώ υπεύθυνος για αυτό το μικρό πλάσμα. Δεν μου παίρνει τη θέση, ίσα ίσα που εγώ είμαι αυτός ή αυτή. Που δίνω και κάποιες οδηγίες. Άρα είμαι και εγώ σημαντική. Όπως και μοιράζεσαι και την αγάπη, φαντάζομαι. Δεν λες δηλαδή ότι παραγωνίζεις την Αλεξάνδρα και ήρθε τώρα η Σοφία. Γεια σου, Σοφία μου. Ακριβώς αυτό. Που δυστυχώς είναι πολλοί γονείς που τον μπερδεύουν αυτό. Γεννιέται το καινούριο παιδί, ξεχνάνε το μεγαλύτερο, το στέλνουν στο σταθμό. Εσείς το έχετε νιώσει ποτέ? Εσείς τι είδους ζήλια έχετε νιώσει? Η Τζορτζέλα μου έχει ζηλέψει ποτέ? Εγώ έχω ζηλέψει γιατί ήμουν η μικρότερη της οικογένειας. Όταν γεννήθηκε ο ανιψιός μου, ο πρώτος γιος της αδερφής μου, ζήλεψα γιατί όλοι είχαν πέσει κατά πάνω του και εμένα δεν μου δίνα σημασία. Και εκεί που είχα όλα τα πρωτεία, που είπε και ο Πέτρος, εντάξει, αισθάνθηκα κάπως. Δεν μου άρεσε αυτό. Ένιωσα μία ζήλια. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ζήλια προς αδερφάκι, προς ανιψάκι μου, αλλά φαντάσου ένα μικρό παιδί με διαφορά ηλικίες από τα αδέρφια του. Γιατί τη συγκεκριμένη αδερφή μου είχα 20 χρόνια διαφορά. Άρα εμένα μου κακοφάνηκε 12 χρονών αυτή η κίνηση. Τον φίλο τον ζηλεύεις? Ναι, τον ζηλεύω. Δηλαδή πώς τον ζηλεύεις? Τι ζηλεύεις, μήπως ριάλι? Όχι, τον ζηλεύω εάν δω κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, εάν στείλω μήνυμα 12 η ώρα το βράδυ, θα ζηλέψω. Έχει πάρει το κινητό να το ζηλέψει. Στέλνουν μηνύματα 12 η ώρα τη νύχτα. Το έχουν στείλει. Α, ζηλεύω κι εγώ τώρα. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λίγο. Σε αυτό ζηλεύω. Δεν ζηλεύω να βγω ένα βράδυ και να το κοιτάξουν και κάποιος, ας πούμε. Αν δεν το δείχνει, το λες, ας πούμε, φέρ το κινητό να δω, ας πούμε. Ναι, μόλις ακούσε το τικ-τικ, λέω ποιος το έστειλε. Αμέσως. Δεν θέλω να το βάλει στο θόρυβο. Έχει ψάξει ποτέ τα πράγματά του ή το κινητό? Όχι, δεν έχω ψάξει. Σιγά, και να το έχει ψάξει, έχω... σιγά να μην το λέει. Ναι, σιγά μην σου πει. Όχι, όχι, όχι. Έχω τύχει όμως κατάσταση μιας φίλης μου που έχουμε πάει για μπάνιο και έχει πάει ο δικός της για μπάνιο και μου λέει δες, κράτα τσίλιες για να ψάξω το κινητό του. Και κράτησε τσίλιες. Ναι, κράτησα, ναι. Δεν βρήκε όμως τίποτα τελικά. Είναι συνεργός. Για να δούμε. Τώρα πετάζεσαι. Έχουμε ζήλιες πολλές διαφορετικές. Πρέπει να πω πολλές διαφορετικές. Έχουμε την κυρία Κατερίνα. Άλλη τώρα, κυρία Κατερίνα. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, μας ακούτε? Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε? Παλεύουμε. Παλεύετε. Και εμείς παλεύουμε, όλοι μαζί παλεύουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε εσείς τη δική σας
ζήλια ή αυτό που τη δική σας εμπειρία. Λοιπόν, χαμηλώνετε λίγο, κυρία Κατερίνα, χαμηλώνετε λίγο τη τηλεόρασή σας, σας παρακαλώ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι 5 χρόνια παντρεμένη. Έχω ένα κοριτσάκι 3 χρονών. Ο άντρας μου ζηλεύει και την αντίδρασή του την ξεσπάει στο παιδί. Δηλαδή, δεν μπορώ να του δώσω την ίδια φροντίδα που δίνω στο παιδί, γιατί εντάξει, ένα παιδί θέλει διαφορετική φροντίδα. Θέλει περισσότερες αγκαλιές, περισσότερα φιλιά. Χρειάζεται, ένα λογικό μωρό. Είναι. Περισσότερη είναι φροντίδα. Λογικό. Και την αντίδρασή του αυτή την ξεσπάει επάνω στο παιδί. Πώς, με ποιο τρόπο την ξεσπάει? Την περιορίζει πάρα πολύ. Μία εκεί, μία εκείνο. Πάρα πολύ δηλαδή. Ζηλεύει, για να καταλάβω, κυρία Κατερίνα, ζηλεύει ο άντρας σας εσάς ή την κόρη σας? Εμένα, δηλαδή τη φροντίδα που δεν δίνω σε εκείνον. Συντύπτει, δηλαδή κάνει, πώς να σου το πω, κοιτάει τις διαφορές. Ότι ασχολείστε περισσότερο με το παιδί. Κοιτάει, θα φροντίσω το παιδί και σου λέει, σε μένα δεν το κάνεις έτσι. Μα εσύ δεν είσαι 3 χρονών. Γιατί όμως δεν προσπαθείτε να του δώσετε, πράγματα? Έχουμε φτάσει σε σημείο να το βγαζίσουμε για αυτό το θέμα. Την περιορίζει, τη μαλώνει πολύ. Έχει φτάσει το παιδί να φοβάται να τον κοιτάξει. Και καυγαζίζουμε για αυτό το πράγμα. Προσπάθησα να του μιλήσω με το καλό, να του πω, κοίταξε, είναι 3 χρονών, είναι παιδί, είναι μωρό. Δεν μπορώ να κάνω τα ίδια σε σένα που κάνω στη μικρή. Δεν μπορώ να σε ταΐσω με τον μπιμπερό, ούτε να σε πάρω αγκαλίτσα, να σε πάω στο κρεβάτι. Αλλά θα το ήθελε αυτός? Ορίστε. Δηλαδή θα το ήθελε αυτός, δεν καταλαβαίνω. Είναι παράλογο, δεν είναι? Δηλαδή... Είναι παράλογο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω πια. Δεν θα ήθελε τον μπιμπερό, βέβαια. Φοβόμουν να πάω στη δουλειά. Θέλει την φροντίδα αυτή που έχει σημασία. Πολύ παραπάνω σημασία. Φοβόμουν να πάω στη δουλειά, γιατί δεν έχει την έννοια να πει ότι μπορεί να ξυπνήσει το παιδί, θα κάνει τη ζημιά του. Γιατί εντάξει, άμα ξυπνήσει ένα παιδί και είναι μόνο του, θα γυρίσει όλο το σπίτι, πρίζες υπάρχουν, πράγματα που σπάνε υπάρχουν, αντικείμενα επικίνδυνα υπάρχουν. Και φοβόμουν πάρα πολύ. Είχα φτάσει στη σημεία πλέον να γυρίσω και να του πω ότι αφού δεν ενδιαφέρεσαι για αυτό το παιδί, δεν το αγαπάς, στο κάτω-κάτω μην ασχολείσαι και καθόλου. Εσείς, κυρία Κατερίνα, όταν το συζητήσατε μαζί του ή όταν καυγαδίσατε, το παραδέχτηκε? Το δέχεται το γεγονός? Όχι. Κανένας άντρας δεν παραδέχεται αυτό το σφάλμα του. Δυστυχώς. Υπάρχουν και γυναίκες τέτοιες, κυρία Ιμβρία, μην γελάτε. Αλλά αφήστε με να γελάω. Επειδή είναι πολύ εγωιστής, δεν παραδέχεται το λάθος του. Να ρωτήσω κάτι. Άλλο παιδί σκέφτεστε να κάνετε? Εγώ, όχι. Okay. Ναι, Πέτρο. Δηλαδή και εκείνος να ήθελε, δεν θα ήθελα εγώ. Γιατί αν είναι να γίνει το ίδιο, προτιμώ να μείνω με ένα. Το καταλαβαίνω. Προσπαθήσατε εσείς να του δώσετε κάποια περισσότερα πράγματα? Ορίστε. Προσπαθήσατε εσείς από τη μεριά σας να έρθετε λίγο πιο κοντά του, να του δώσετε κάποια πράγματα, να του δείξετε ότι αγάπη σας? Και να θέλω. Λείπει όλη μέρα, δουλεύει όλη την ημέρα. Την ώρα που είναι εκεί, την ώρα που σας πει. Την ώρα που θα γυρίσει στο σπίτι, πάει για ύπνο. Ή θα παίξει με το παιχνίδι του. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το παιχνίδι του, να ρωτήσω. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή να του πω, μωρό μου, σήκω, θα κάτσω εγώ στην καρέκλα και θα σε πάρω αγκαλίτσα για να παίξει. Όχι, είναι λίγο δύσκολο δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάτσει επάνω σας για να τον πάρετε αγκαλίτσα. Σας βλέπω όμως λίγο έτσι αρνητικό, αντιδραστική. Αλλά η αντίδρασή του πάνω στο παιδί με έχει ψυχράνει πάρα πολύ απέναντί του. Το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μου έχει μείνει αυτό το πράγμα που μου συνέβη πριν 2 εβδομάδες. Τι? Ξύπνησε το παιδί μου το απόγευμα και πήγα να το πάρω αγκαλιά και έκλαιγε. Του λέω, παιδάκι μου, τι έχει, μωρό μου? Του λέει, γιατί κλαις? Λέει, ο παπάς δεν με αγαπάει, δεν με θέλει. Φανταστείτε ένα παιδί 3 χρονών να λέει αυτή την κουβέντα στη μάνα του. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω? Να του πείτε βέβαια ότι το αγαπάει και ο πατέρας του. Φυσικά. Και να του δείξετε φροντίδα και ναι, να αλλά το προσπαθήσει πρέπει όμως και ο μπαμπάς του να του δείξει αγάπη. Δηλαδή, δεν φτάνει η μαμά να το πει. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις καταστάσεις μπαίνει μετά και η μάνα εναντιώνεται στον πατέρα και τα κάνει ακόμη χειρότερα. Δεν ξέρω κι εσύ. Χρειάζεται, πιστεύω, κάποια βοήθεια και ο άντρας. Το θέμα είναι ότι. Ξέρετε τι γίνεται. Μέχρι να πάει σχολείο η μικρή, έπρεπε να είχα τρίτο άτομο μέσα στο σπίτι. Ναι. Γύρναγα στο σπίτι και ρώταγα, εντάξει, όλα καλά? Μου λέγανε, ναι, εντάξει, όλα καλά. Δηλαδή, αυτός ο περιορισμός, αυτό το παιδί, μην πας εκεί, μην κάνεις εκείνο.
Τρώγε καθαρά. Μα είναι μωρό, πόσο καθαρά θα ακριβώς, φάει. Ακριβώς, τα παιδιά και ζημιά θα κάνουν και θα λερώσουν και τα λοιπά. Κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστούμε που μας πήρατε. Θα μιλήσουμε, θα πούμε και την Ελένα να μας πει κάποια άποψη, κάποια συμβουλή να σας δώσω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε, Ελένα, τι πιστεύετε. Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Και να είστε καλά, ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα με κάποιο τρόπο. Μακάρι. Τουλάχιστον να μακάρι, αυτό ευχόμαστε. Υπάρχουν κάποια Ελένα. Βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, το πρώτο είναι, καταρχάς, έχει αφήσει το περιθώριο στο σύζυγό της να δημιουργήσει μία σχέση με το παιδί. Μία δική του ακριβώς, σχέση μόνο. Ή έχει σχηματίσει μία τρομερά διαδική σχέση με το παιδί της, στην οποία δεν χωράει ένας τρίτος άνθρωπος, που ο πατέρας δεν είναι τρίτος άνθρωπος, είναι και αυτός μέσα σε αυτή τη σχέση. Το κάνουν συχνά, Ελένα μου, αυτό οι γυναίκες. Δηλαδή, εμείς οι γυναίκες, μήπως όταν κάνουμε παιδί, το θέλουμε κάπως μονοπόλιο. Υπερπροστατευτικές. Γινόμαστε ενίοτε υπερπροστατευτικές και δεν χωράει τίποτα άλλο στον κόσμο μας εκτός από αυτό το παιδί, που είναι κακό και για το παιδί και σίγουρα για τον σύντροφό μας. Χωρίς να υπονοώ ότι είναι φυσιολογικό η αντίδραση αυτού του συντρόφου. Διότι το να προσπαθεί να εκδικηθεί τη μητέρα μέσα από το παιδί είναι λάθος και αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Αλλά όταν βλέπει αυτός ο άνθρωπος ότι είναι παραγκονισμένος και ότι δεν χωράει πουθενά, σίγουρα θα αισθανθεί άσχημα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει και κάποιο ψυχογενές υπόστρωμα, αυτές οι αντιδράσεις είναι αναμενόμενες. Δεν είπαμε ότι δεν χρειάζεται ειδικό, βεβαίως, και αυτό είναι μια αρκετά κακή κατάσταση και θα χειροτερέψει στο μέλλον. Μία γυναίκα που γίνεται μητέρα για πρώτη φορά, τι πρέπει να σκέφτεται? Γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Άντρες που ζηλεύουν γιατί το πρώτο καιρό ή ίσως και τον πρώτο χρόνο οι γυναίκες αφοσιώνονται τόσο πολύ στα μωρά τους. Και αυτό είναι και παράξενο, έτσι. Όχι. Αλλά τι πρέπει να κάνει, δηλαδή, είναι σημαντικό μια γυναίκα να θυμάται ότι πρέπει να αφήνω το παιδί στον άντρα μου ή να ασχολούμαι περισσότερο? Είναι σημαντικό να θυμάται ότι αυτό το παιδί δεν το έχω κάνει μόνη μου, δεν είναι μόνο δικό μου. Δεν είναι κτήμα μου και όπως είπαμε πριν είναι δώρο, αλλά είναι δανεικό δώρο. Αυτό το παιδί θα μεγαλώσει κάποια στιγμή, θα φύγει. Και επίσης αυτό το παιδί έχει και ένα πατέρα. Μήπως τελικά ζηλεύουμε και εμείς οι γυναίκες, οι μαμάδες, τη σχέση θέλουμε του παιδιού μας με τον μπαμπά? Θέλουμε να το έχουμε μονοπόλιο, όχι όλες μας. Μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις. Αλλά θέλουμε να αισθανόμαστε ότι αυτό είναι δικό μας. Και ορισμένες φορές, επειδή ούτως ή άλλως δεν πήγαινε καλά η σχέση μας, όλη μας την αγάπη, όλη μας την τρυφερότητα, όλη μας τη φροντίδα και όλη μας την ανασφάλεια την βγάζουμε πάνω σε αυτό το παιδί. Ένα κακό παιδί δεν αποτελεί θεραπευτικό μέσο. Αποτελεί ένα παιδί, ακριβώς ό,τι λέει η λέξη. Τώρα, εάν εμείς θέλουμε να είναι μόνο δικό μας, χωρίς να. Δεν ξέρω στην οικογένεια της κυρίας τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί όντως ο σύζυγος να έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από ειδικό. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν να προσπαθήσει να τους φέρει λίγο πιο κοντά. Κόρη όμως και μπαμπά. Να πω εγώ κάτι. Όπως και να έρθει και η κυρία κοντά στο σύζυγο. Δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να τον πάρει αγκαλιά ή να κάνει ό,τι κάνει με το παιδί. Δεν ξέρω για εσάς. Θέλει λίγο τρυφερότητα. Ελένα, σκέφτομαι το εξής, ότι σε όλο τον κόσμο είναι γεγονός ότι πολύ συχνά απουσιάζει ο μπαμπάς. Οι μπαμπάδες δουλεύουν περισσότερο, λείπουν περισσότερο, δεν έχουν τόσο στενή σχέση με τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι είμαστε πολλοί που έχουμε νιώσει πολύ πιο στενή σχέση με τη μαμά από ότι με τον μπαμπά. Μήπως όμως πρέπει κάποια στιγμή να εκτιμήσουμε ότι ενδεχομένως αυτός ο μπαμπάς δουλεύει τόσες πολλές ώρες για να προσφέρει το καλύτερο στην οικογένειά του? Και μήπως αυτό είναι εκτιμητέο και εμείς ως μητέρες θα πρέπει αυτόν τον άνθρωπο ουσιαστικά να τον εντάξουμε μέσα στην οικογένεια? Αυτό που είπε ο Πέτρος πριν, ότι και εκείνη πρέπει να ανεβάσει τον μπαμπά στα μάτια του παιδιού, είναι, νομίζω ότι είναι έτσι αμοιβαίο αυτό. Και ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να ανεβάσουν τον μια κυρίκη τουλάχιστον όταν δεν δουλεύει. Εγώ θα το άφηνα τώρα, τα λέω. Εγώ χορεύω παρόλο που δεν ξέρω και τι θα κάνω κάποια στιγμή, αν θα έχω την τύχη να κάνω παιδί. Δεν θα πρέπει όμως να αφήνουν το παιδί περισσότερο με τον μπαμπά του, να είναι μόνοι τους, ναι. Να παίρνουν, δεν ξέρω τι να κάνουν. Ναι, πρέπει. Δεν είναι κακό το βράδυ που θα ξυπνήσει το παιδάκι από έναν εφιάλτη να πάει ο μπαμπάς και όχι πάντα η μαμά. Έχουμε μέσα μας την τάση, τρέχω εγώ, εσύ κοιμήσου. Εκεί πρέπει να θέλει και ο μπαμπάς όμως, έτσι. Δηλαδή είναι, να μάθει είναι να μια θέλει. Περίεργη να μάθει κατάσταση. Να μάθει να θέλει. Παιδί, συγγνώμη, δηλαδή μόνο θα το κάνει το παιδί. Ακριβώς αυτό. Έτσι δεν είναι, μόνο. Υπάρχει και άλλη ζήλια. Υπάρχει η ζήλια που εμένα με ενοχλεί υπερβολικά, αυτή η ζήλια πρέπει να πω. Η ζήλια ανάμεσα σε γυναίκες. Η ζήλια ανάμεσα σε άντρες. Ανάμεσα σε συναδέλφους, ανάμεσα σε συμμαθήτριες, ανάμεσα. Αυτή η ζήλια που δεν υπάρχει, που εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει αλληλεγγύη και να νιώθουμε σαν να είμαστε αδελφές, σαν να είμαστε. Μας γίνει ένας ανταγωνισμός περίεργος για το οτιδήποτε, για ακόμη και για γελία πράγματα. Αχ, είναι πιο ψηλή, αχ, είναι πιο όμορφη,
Αχ, είναι πιο γλυκιά, την θέλουν περισσότεροι άντρες. Είναι καριέρας επίσης. Και σε θέματα καριέρας, είναι πιο μορφωμένη, οτιδήποτε. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ανεβαίνει πάρα πολύ, βλέπεις πάρα πολλούς ανθρώπους και κυρίως αυτό γίνεται όχι τόσο πολύ στα κράτη που είναι αναπτυγμένα, γίνεται στα κράτη που, ας πούμε, το πνευματικό επίπεδο είναι κάπως χαμηλό. Γιατί στα κράτη που το πνευματικό επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, σου λένε go ahead, προχώρησε και κάνε το πάνω. Ξαναβάζουν, σε παροτρύνουν. Και το βλέπουμε πολύ συχνά, δηλαδή βλέπουμε τη ζήλια της καριέρας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα, γιατί αντί να πούμε στον άνθρωπο που έφτασε ένα ok και προχώρησε, πάμε να τον κατεβάσουμε. Αυτό. Πώς μπορεί κανείς να χειριστεί αυτή τη ζήλια, πώς μπορεί να την... Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που κυρίως στην Ευρώπη και νομίζω και στην Ελλάδα περισσότερο. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Πλέον με την πολλαπλότητα των ρόλων έχει προστεθεί και αυτή η μορφή της ζήλιας. Καταρχάς, το ζηλεύω τη συνάδελφό μου. Γιατί είναι καλύτερη από μένα, γιατί είναι πιο όμορφη, γιατί πάει καλύτερα στη δουλειά της, σημαίνει ότι εγώ δεν αισθάνομαι αρκετή. Δεν μπορεί να τη ζηλεύω έτσι. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι σαν Ελεάνα είμαι αρκετή, άρα ζηλεύω κάτι το ξένο, το άλλο το καλύτερο από μένα. Και αντί να προσπαθήσω να γίνω εγώ να καλύτερη, φτάσεις. Να το φτάσω και να το ξεπεράσω, όχι το άλλο. Εγώ σαν Ελεάνα να βελτιωθώ, να γίνω μια καλύτερη Ελεάνα, όχι μια καλύτερη άλλη, και ζηλεύω την καλύτερη άλλη. Που ουσιαστικά τις περισσότερες φορές την έχω φτιάξει στο μυαλό μου. Και τι να κάνω λοιπόν, αν ζηλεύω κάποια άλλη, τι να κάνω. Θα πρέπει πρώτα να εντοπίσω ότι είναι αυτό που ζηλεύω. Ζηλεύω γιατί επαγγελματικά έχει βελτιωθεί καλύτερα από μένα. Για ποιο λόγο αισθάνομαι ότι είναι καλύτερη από μένα. Γιατί εγώ δεν έχω θέσει στόχους. Γιατί για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι με υποτιμούν, ότι με παραγωνίζουν. Και αν αισθάνομαι ότι με παραγωνίζουν, για τι ποιο λόγο να με κάνω παραγωνίζουν γι' αυτό. Και τι μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Γιατί συνήθως όλο παραγωνισμένοι αισθανόμαστε, αλλά ουσιαστικά δεν προσπαθούμε για να μην είμαστε παραγωνισμένοι. Περιμένουμε κάποιον να έρθει να μας χαϊδέψει και να μας πει: έλα, θα σου δώσω εγώ την ευκαιρία χωρίς να έχεις προσπαθήσει καθόλου. Αν μας ζηλεύουνε, ωραία, τι κάνουμε, πώς να το αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς πρέπει να όταν αυτή η ζήλια εκφράζεται σε κακιούλες, όταν εκδηλώνεται. Δεν πρέπει νομίζω να δώσει κανείς σημασία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ενασχόληση με αυτό. Φτάνει να μην βλάπτει. Γιατί το να υπάρχει μία κακία ή μία μικροπρέπεια νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολούμεθα καθόλου. Όταν βλέπουμε όμως ότι μας υπονομεύουν, τότε πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε απλά. Πιστεύω ότι η λύση σε αυτό το πράγμα είναι μία. Πράγμα το οποίο βέβαια περισσότερη βελτίωση. Όπως είπαμε και σε κάποια άλλα κράτη τέλος πάντων, ο Έλληνας έχει το εξής κακό. Δεν θέλει το δικό σου το... Δεν θέλει να αποκτήσει δικό του γαίδαρο, θέλει να πεθάνει ο γαίδαρος του πλανήτη. Εκείνο το πρόβλημα. Αυτό το λένε συχνά, μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Έτσι είναι. Να σου βγάλει λέει, το μάτι, αλλά αυτό όμως, φίλοι μου, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς. Αρκεί να αρχίσουμε να αλλάζουμε εμείς και η δική μας συμπεριφορά. Γιατί αυτή η εκπομπή. Έτσι ελπίζω ακριβώς. Εμείς εδώ θαυμάζουμε τους ανθρώπους που κάνουν σημαντικά πράγματα ή που δουλεύουν σκληρά. Τους θαυμάζουμε και τους εκτιμούμε πάρα πολύ. Να προσπαθούμε για μας περισσότερο και να μην κοιτάμε την καμπούρα των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς. Και να μην λέμε ακόμα καλύτερα. Το θέμα όπως ακούτε. Το θέμα όπως ακούτε δεν έχει τέλος. Υπάρχει ζηλιά, η πεθέρα ζηλεύει την ύφη, δεν ξέρω εγώ, πεθερό στο καπρό, δεν ξέρω εγώ τι. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε την Ελεάνα μας, την ψυχολόγο που θα την έχουμε κοντά μας. Στείλτε μας SMS, ξέρετε ότι μπορείτε να μας στείλετε και SMS. Προτείνετε θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε, αν έχετε ερωτήσεις, αν έχετε προτάσεις ή αν απλά θέλετε να φλιρτάρετε τον Δημήτρη. Για πες μας το τηλέφωνο. Το οποίο το τηλέφωνο είναι 6940. Για πες μας το τηλέφωνο. Για τα SMS. Ναι. Μπορείτε να στείλετε το SMS σας, το μήνυμα στο όλα, παύλα, κενό δηλαδή, και το μήνυμά σας με την ερώτησή σας κλπ. Στο 45-45. 45-45 λοιπόν, και τα λέμε πολύ σύντομα γιατί τώρα θέλουμε να μείνουμε λίγο μόνοι. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, τώρα που ξεπεράσαμε και τις ζήλιες, όλα τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας εδώ πέρα, γι' αυτό τώρα έφτασε. Εμείς δεν τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας και θα πω ένα σχετικό τραγούδι παρακαλώ. Α, ωραία. Θα πω ένα παλιότερο δίσκο μου, λοιπόν. Πριν πεις να... Ναι, για πες μας. Όχι, πες το, πες το. Δεν μπορώ να σε διακόψω τώρα, γιατί έτσι που... Όχι, σε πάρα. Πήρα φορά. Ναι, πήρες φορά. Ναι. Λοιπόν, λέει το τραγουδάκι. Αν υποψιαστώ πως δεν είμαι εγώ για σένα τα πάντα. Αν υποψιαστώ πως δεν είσαι απέναντί μου σωστή. Αν υποψιαστώ
πως τα μάτια σου κοιτούν άλλον άντρα. Θα με χάσεις, γι' αυτό πρόσεχε πολύ. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε την εβδόμη απ' τις δέκα εντολές. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε που πας. Πρόσεχε πως φερέσαι στον άντρα που αγαπάς. Αν υποψιαστώ πως δεν είσαι κάθε νύχτα δικιά μου. Αν υποψιαστώ ότι κάτι δεν μου πάει καλά. Αν υποψιαστώ ότι κάπου ξενυχτάς μακριά μου. Θα με χάσεις, κι αυτό πρόσεχε καλά. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε την εβδόμη απ' τις δέκα εντολές. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε που πας. Πρόσεχε πως φερέσαι σε μένα που αγαπάς. Θέλω, εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε τη Μάρα, την ήξερες τη Μάρα. Η Μάρα λοιπόν, η διάσημη λήπτρια, ήταν μεγάλη χαρά μας και τιμή μας. Και εμένα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ζεστό μέρος στο Σταρ. Και τώρα το αγάπησα. Πώς θα πάω στην Ελλάδα. Μα εσύ είσαι μια Σταρ, δεν μπορείς να πας στον άλλο. Μόνο εγώ στο Όλα Καλά, στο Σταρ. Και όποτε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία με την έκθεσή σου στην Ιαπωνία. Thank you, ευχαριστώ. Με το Alexander the Great, ο Μέγα Αλέξανδρος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε πολύ σύντομα μαζί. Πολύ σύντομα μαζί. Λοιπόν, Πέτρο μου, τι θα πούμε τώρα έτσι, ένα αποχαιρετιστήριο σε όλους μας τους φίλους. Έχω παραγγελία. Ξέρετε όλοι σας. Παλιό του Φίλιππα Νικολάου, γιατί όχι επαναεκτελέσει. Όχι επαναεκτελέσει, επανεκτελέσει ο Αντώνης ο Ρέμος. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Μαραμένη πικρά φανήκε τα βλέφαρα σε πάνω. Άσε να τη γλυκάνω, χαρά να ξαναρθεί. Το χαμογελό που σου κλέψε εγώ θα το προκάνω. Σαν ήλιο θα το κάνω στα χείλη σου να βγει. Τα χέρια μου σου φέρανε, κάν' την ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε, κάν' την ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Σήμερα κοντά μας μπορείτε να τον απολαύσετε φέτος το χειμώνα που θα τραγουδάει στο Εμπατή. Εμπατή. Εμάς μπορείτε να μας ξαναπολαύσετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, θα είμαστε κοντά σου. Και εμάς μπορείτε να μας ξαναπολαύσετε ποτέ. Αύριο! Το πρωί εδώ στο Σταρ. Θα ξυπνάω το πρωί, θα λέτε στο καφέ. Τι είμαι, είμαι μια Σταρ. Ας βάλω Σταρ, όλα καλά.